Έχει ξεκινήσει να γράφει, γιατί θέλω να πω πώ είμαι. Ωραία. Ναι, γράφω. Λοιπόν, ναι, θέλω, θέλω να μου πει. Άκου πώ είμαι. Με σήκωσε αυτή τη στιγμή από τον καναπέ, όπου είχα αράξει κάνοντα lab από αυτό εδώ, αυτή εδώ την κουμούτσα. Έκανα εργαστήρια. Και πάνω που πήγα να αράξω καναπέ, να βάλω λίγο Diablo 4, είχα ξεχάσει το μεταξύ τελείω ότι έχει Discord πλέον. Είχα μπει, μίλαγα με το Thinior από όλο το ξεχνάω, όλο το μπερδεύω με το Greek Game Pass Tournament, Greek Gaming Brotherhood. Ήταν live κι αυτός, δηλαδή, και είχα μπει και μιλάγαμε λίγο νερό όπως έπαιζα Diablo. Και μετά βγαίνω, βάζω Spotify μουσικούλα και είμαι σε φάση μαλάκα και με το Picture in Picture της τηλεόρασης, όπου μπορείς να βάλεις και ένα YouTube να τρέχει στο πλάι. Είμαι σε φάση μαλάκα, η φάση πλησιάζει πολύ το PC εν τέλει. Και το κάνεις αυτό από την αραξιά του καναπέ σου. Ναι. Από αυτό το πράγμα με σήκωσες. Α, τώρα δεν υπάρχει το επιχείρημα. Από τη συνειδητοποίηση. Δεν υπάρχει πλέον το επιχείρημα που μπορούμε να συνδέσουμε και το PC στο. Στην τηλεόραση, πάει. Δεν θυμάμαι αν το τέτοιο, αν το Diablo παίζεται με χειριστήριο στο PC. Παίζει, πράγματι λογικά. Στάντα θα παίζει. Λογικά. Ναι, ρε, αλλά ήταν εξής τόσο αράχτο. Τόσο αράχτη τώρα, και σε σήκωσα τώρα να κάνουμε μια εκπομπή AAA. Μα τι εβδομάδα κι αυτή. Πήρατε το gaming καφενέ σας, ήρθε και το AAA, ο άλλος νιστάζει το μεταξύ. Ναι, ρε, γιατί σήμερα δεν είμαι πολύ καλά, ρε φίλοι. Νιστάζω πάρα πολύ. Δεν είσαι πολύ καλά, αφού κάνεις και τρίτη stream, πώς να είσαι καλά. Δεν έχεις ξεκουραστεί καθόλου αυτή. Έκανα τρίτη stream γιατί δεν έκανα Δευτέρα. Γιόρταζε η καλή μου. Έκανα τρίτη. Έκανα Τετάρτη. Δεν έκανα σήμερα, θα κάνω αύριο. Θα κάνω την Κυριακή, θα κάνω τη Δευτέρα. Κόλο, το κόλο τα έχεις κάνει. Λοιπόν, τζεστικάρες μου. Άρα δεν μπορούσαμε να μην κάνουμε ένα τριπλή έτσι χορταστικό αχαλήνοτο όπως ξέρουμε, γιατί υπάρχουν διάφορα έτσι θέματα για που θέλουμε να συζητήσουμε και βασικά θέλω να πούμε και σε μια ροή και σε μια σειρά γιατί αρκετά κολοβαράμε. Βγήκε το Final Fantasy 7 και κάτσαμε... Τι έχουμε να κάνουμε τριπλή τώρα. Δύο εβδομάδες. Ναι, απλώς ξέρεις, από τότε βγήκε το Final Fantasy 7 λίγο μας πήγε το πρόγραμμα όπως να είναι έτσι. Ναι, αλλά... λογικό είναι, αλλά κάτι παιχνίδαρος είναι. Χωρίς από το review μου πήρε, ξέρω εγώ, και τόσο χρόνο να το κάνω. Το άλλο δεν θα γίνει πιο γρήγορα. Το έκανες όμως μερακλείδικο, φίλε, έριξες πολύ δουλειά. Για πρώτη σοβαρή προσπάθεια, θέλω να πω, βγήκε πολύ καλά. Γιατί μου έχουν στείλει και μηνύματα σκέψη προσωπικά να μου πούνε ότι είναι ωραίο. Ναι. Σήμερα πιστεύω είναι περιεκτικό, δηλαδή σε αυτό μένουν όλοι, ότι ήταν περιεκτικό για τα δεδομένα του ελληνικού YouTube. Και συνέχεια. Ναι, ναι, και συνέχεια. Αλλά σκεφτόμουν ότι με τον Κωστάκη τώρα έχουμε γράψει σχεδόν 2 ώρες βίντεο, ναι. Και πάλι σκέφτομαι τα πράγματα που δεν έχω πει ούτε εκεί, ούτε στο review. Δηλαδή νομίζω έχω περάσει τελείως τη φάση ότι υπάρχουν τα τσόκομπο stops που σηκώνω πάνω την πινακίδα και ανοίγεται. Παίζει να μην το έχω πει πουθενά από τα δύο. Και είμαι σε φάση, ξαναπέζω τώρα γιατί κάνω το hard mode του παιχνιδιού. Και είμαι σε φάση, μαλάκα αυτό το είπα. Τι προβλάβεις να το πεις. Το σοκαριστικό με το Final Fantasy είναι ότι καταφέραν και κάνανε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι. Δεν θυμάστε αν είναι, αν είναι filler, αν είναι καλό ή είναι κακό, γιατί έχει και πολύ filler προηγούμενο. Αλλά το σοκαριστικό είναι ότι το κάνανε μέσα σε 3 με 4 χρόνια. Ναι. Είναι σοκαριστικά μεγάλο παιχνίδι για να βγει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Εντάξει, με τα κακά του και με τα στραβά του. Αλλά εγώ τώρα εδώ πέρα για άλλο πράγμα θέλω καταρχάς να κάνετε την εκπομπή αυτή και είναι ο κύριος Φάιωθ. Θέλω να μας πεις γιατί γίνεται χαμός τώρα με τον Μάικη και στο stream. Να μας πεις για τη γνώμη σου για το Ρόνιν. Ήδη έκανα ένα σύντομο διάλογο με τον γκρινιάρι μας. Λοιπόν. Και θέλω να μας πεις, να επιβεβαιώσεις, εντάξει, αυτά που φαίνονται και βλέπονται, εντάξει, είναι λίγο γραφικά προπερασμένης γενιάς, αλλά θέλω λίγο να ακούσω και τη γνώμη σου γενικά τώρα. Το gameplay ξέρω τι θα μου πεις. Και για το gameplay έχω να πω 2 πραγματάκια. Δεν θα μου πεις, αλλά ξέρω ότι αναμένω την. Λοιπόν, ο τεχνικός τομέας του παιχνιδιού τώρα. Να σας πω για μένα τι εντοπίζεται ως κατακριτέο. Θα το πιάσω πρώτα από τα εικαστικά του. Από το σχεδιασμό και τα assets του. Φέρνει στο προσκήνιο την αισθητική, την κλασική αισθητική της Team Ninja, η οποία εντοπίζεται ακόμα και στο DNA του πρώτου Ninja Gaiden, έτσι. Αυτά τα παστέλ χρώματα και οι ψηλοπλαστικοί χαρακτήρες, αυξάνοντας ωστόσο τις λεπτομέρειες σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Αυτό που είπε ο Μακούλης για το ότι η εταιρεία πάει προς τα πίσω, η εταιρεία πήγε στην υπόγα με το Stranger of Paradise, αλλά το Wulong
Δεν ήταν ιδιαίτερα όμορφο παιχνίδι. Mm-hmm. Τα δύο Νίο θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφα παιχνίδια για την mm-hmm. εποχή τους. Ναι, είναι. Αυτό που θέλω να σταθώ είναι ότι για όποια ένσταση μπορούμε να έχουμε για τα assets, ας πούμε, χρειάζεται να λειτουργήσουμε με μια λογική του take it or leave it όσον αφορά στην αισθητική της εταιρείας. Έχουν ένα συγκεκριμένο εικαστικό, ρε φίλε, που το χρησιμοποιούν πάντα. Δεν τίνει ακριβώς το φωτορεαλισμό. Ωστόσο, τα μοντέλα έχουν λεπτομέρειες. Κάποιες φορές χανόμαστε στη μετάβαση των περιβαλλόντων. Έχουν τις αδυναμίες τους, έχουν και τα δυνατά τους στοιχεία. Τώρα θα το πάρω λίγο πιο τεχνικά, γιατί έκατσα και είδα και την ανάλυση του Digital Foundry στο μεσοδιάστημα. Το παιχνίδι κάνει κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ σύγχρονα. Και κάνει κάποια πράγματα τα οποία είναι απαρχαιωμένα. Οι σκιές, ας πούμε, στο Rise of the Ronin είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές. Κάτι το οποίο δεν θα δει ο μέσος χρήστης. Δηλαδή, mm-hmm. έχεις πάνω σε μια ξύλινη γέφυρα και χτυπάει αντιλιά από το πλάι και βλέπεις ότι η σκιά σου είναι ένα για ένα, ας πούμε. Πολύ λεπτομερής. Δεν έχει αυτό το, πώς να το πω, αδιαμόρφωτο, μια αδιαμόρφωτη σκία. Σε απλά που λες ότι έχει σκιά ο χαρακτήρας και πάνω. Οι σκιές τους, ο κύκλος του 24ωρου και πώς δημιουργεί δυναμικά φώτα και όλα αυτά είναι πολύ σύγχρονα. Επίσης έχει πάρα πολύ καλά facial expressions και πάρα πολύ καλά micro-animations. Εκεί που το παιχνίδι έχει πρόβλημα είναι, όπως είπαμε, στη χρωματική του παλέτα, πρόβλημα προτίμηση των σχεδιαστών. Το παιχνίδι φαίνεται λίγο πλαστικό, φαίνεται λίγο χοντροειδές σε κάποια σημεία. Και κάποια από τα ειδικά εφέ του είναι σίγουρα απαρχαιωμένα. Οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε καθολικά το οπτικό σύνολο και να πούμε ότι ό,τι κάνει το παιχνίδι το κάνει χάλια, ας πούμε. Ωραία. Δεν μπορούμε να είμαστε τόσο καταδικαστικοί. Σίγουρα δεν είναι το πιο εντυπωσιακό παιχνίδι που θα δεις αυτή τη χρονιά, ούτε κατά διάνοια, αλλά κατορθώνει στο σύνολό του να δημιουργεί ωραία τοπία και όταν έρχεται η ώρα της μάχης, διατηρεί και το frame rate του εκεί που πρέπει και την ακρίβεια και το buffering και όλα είναι στη θέση τους. Τώρα, παίζει πάρα πολύ για άλλη μια φορά το σε τι εξοπλισμό παίζεις. Γιατί εάν παίζεις σε μια VRR enabled τηλεόραση ή monitor και χρησιμοποιείς το performance mode του παιχνιδιού, ποτέ δεν θα πιάσει το μάτι σου κάτω από 55 με 50 frames, ακόμα και μέσα στις πόλεις, γιατί το καθαρίζει το VRR και είναι αρκετά πιο βιώσιμο από ό,τι αν έπαιζες σε μια τηλεόραση, ας πούμε, η οποία δεν έχει καλό επεξεργαστή, δεν μπορεί να κάνει τέτοιες εργασίες. Και πάλι δεν είναι τέλειο. Εκεί που κυρίως υποφέρει είναι όταν υπάρχουν πολλοί NPCs και εκεί συνήθως δεν πολεμάς ιδιαίτερα. Δηλαδή μέσα στις πόλεις δεν πολεμάς πολύ. Έχει καλή μουσική, το κεντρικό του theme είναι πάρα πολύ καλό και σε κάποια σημεία είναι αξιομνημόνευτη. Δεν νομίζω και πάλι ότι η Team Ninja ακριβώς εξειδικεύτηκε ποτέ στο να δημιουργεί φοβερή μουσική. Δηλαδή από κάθε της παιχνίδι μπορώ να ξεχωρίσω ένα-δύο κομμάτια και δεν μπορώ να θυμηθώ και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά το zoom πάντα των παιχνιδιών της είναι το combat system. Το οποίο combat system στην προκείμενη περίπτωση είναι λίγο περίεργο, γιατί τι έχουν κάνει. Εκτός από το γεγονός ότι απλοποιήσανε το crafting, forging, γενικά το gear optimization, ρε παιδί μου, το έχουν απλοποιήσει πάρα πολύ, που για μένα είναι τελείως αντιπαραγωγικό, υπό την έννοια ότι τώρα που έχεις μεγαλύτερο κόσμο και μεγαλύτερη διάρκεια, τώρα πρέπει να με αφήσεις να παίξω πιο πολύ με τους εξοπλισμούς, γιατί θα έχουν αξία για περισσότερο χρόνο. Αν μου πάρεις αυτό τον έλεγχο από τους εξοπλισμούς, που τον είχαμε σε άλλα παιχνίδια που η διάρκεια του ήταν 20 ώρες, ας πούμε. Τι κερδίζεις ακριβώς? Προσβασιμότητα για τον αρχάριο παίκτη ενδεχομένως να ήταν η ιδέα, γιατί και στο Γουλόνγκ ήμασταν ένα σκαλί κάτω από τα Νίο, έτσι. Ναι. Πώς μεταφράζεται μετά τον τώρα... demo. Τι εννοείς? Τουλάχιστον μετά τον demo, γιατί το πρώτο demo του Γουλόνγκ ήταν αδυσόπιτο. Μιλάω για το forging και το crafting του γενικά. Ναι. Πώς μπορείς να παίξεις εξοπλισμούς. Τι perks θα βάλεις στα όπλα σου και τα καθεξής. Τώρα η μάχη πώς δουλεύει. Επειδή ακριβώς δώσανε τόσο μεγάλη κλίμακα κόσμο, η λογική τους ήταν ότι, επειδή δεν έχει φανταστικά στοιχεία, είναι τελείως προσγειωμένο το παιχνίδι, πολεμάς πολλούς ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν κάποιο από τα όπλα που διατίθενται. Υπάρχουν τριών ειδών damage focused όπλα, ακτίνας όπως το τόξο, το δουφέκι και το revolver.
Μπορείς να πετάξεις Shuriken, μπορείς να πετάξεις κάποια Earthen Balls, κάποιες μικρές πύλινες μπάλες, τις οποίες μπορείς να τις γεμίζεις με κρακτικά κτλ. Και μετά στο θέμα του Melee Combat έχει ό,τι μπορείς να φαντασίες την εποχή, ρε φίλε. Από βρετανικά Sabers, Claymores, Odachi, Katana, διπλό Katana, τα πάντα. Ωραία. Και κάθε ένα από αυτά τα όπλα, επειδή δεν έχουν δικό τους moveset, έχουν stance moveset. Έχουν στάσεις, πραγματικές ιστορικά εμπνευσμένες στάσεις για μάχη, οι οποίες είναι πάμπολες, ρε φίλε. Για το Katana έχει 10 φεριπίν. Έχει άλλες 3 για το τάδε όπλο, άλλες 4 για το δίνα όπλο. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στο παιχνίδι γενικά. Αφού άρχισε να γίνεται της μόδας το καρκίνωμα που λέγεται delayed animations τα τελευταία 10 με 15 χρόνια, δηλαδή από εκεί που στα action games είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε την εκκίνηση του animation και να ξέρουμε ότι κάποια κλάσματα μετά έπρεπε να έρθει το πάρι. Ναι. Αυτό που έχει γίνει της μόδας τα τελευταία χρόνια είναι ξεκινάει το animation, op, stop, έχεις κάνει το πάρει. Ναι. Έχει τη φάπα και σε λιώνει. Ναι, ας πούμε στο Elden Ring αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλος ένοχος της διαδικασίας. Τώρα, επειδή ακριβώς είναι όλοι άνθρωποι, εκτός από κάποια ζώα που πολεμάς, ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε σχολή όπλο, οποιασδήποτε σχολή σχετικά με το όπλο του στάση, η κάθε μία με τα δικά της animations, τα δικά της evasions, τα δικά της unblockables. Είμαι 40 ώρες μέσα και ακόμα δεν νιώθω ότι το έχω με το combat system. Και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πιστεύω ότι το έχω και μέχρι να τελειώσω το παιχνίδι. Εννοείς δεν έχει γίνει χτήμα σου να κατευθείαν με το που βρεις, κάνει αυτό να καταλάβεις πότε πρέπει να κάνεις. Μα δεν ξέρω ρε φίλε. Όταν με γκαρκάρουν 4 άτομα και ο ένας κρατάει τη λόγχη έτσι και ο άλλος κρατάει τη λόγχη έτσι. Αν είχα φωτογραφική μνήμη, θα θυμόμουν ρε φίλε τι animation μπορεί να προκαλώ, αλλά δεν έχω. Οπότε φέρνοντας στο προσκήνιο τόση δυνητική πολυπλοκότητα, σου στερούν τη δυνατότητα να πεις ότι πραγματικά μαθαίνω. Ναι. Γιατί ακόμα και αν περιμένεις να παίξεις μόνο με counter sparks, μόνο με deflects, θα χάνεις πάρα πολλά deflects γιατί το animation που βλέπεις να έρχεται είναι λίγο διαφορετικό από το σχεδόν ίσον frames animation που έχει το όπλο εναλλακτικά. Παίζει κάπου μεταξύ Sekiro και Wulong το παιχνίδι. Έχει μεγαλύτερη σημασία να κάνεις deflect παρά να είσαι επιθετικός με τα όπλα σου. Γιατί ακόμα και αν έχεις ένα όπλο μεγάλης ταχύτητας ή διπλά όπλα και τα λοιπά, που νιώθεις ότι τον όλο το σπυροκοπείς, κάποια στιγμή μπορούν να κάνουν block, το λεγόμενο power through hyper armor που λέμε στα souls, όπου αδιαφορούν για το αν τους επιτίθεσαι και απλά έρχονται να σου αντιπιτεθούν. Εσύ ωστόσο δεν μπορείς να αδιαφορήσεις όταν δέχεσαι το πλήγμα, γιατί σταγκεράρει, σε βγάζει από το animation σου. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ εκνευριστικό, αλλά όταν δουλεύει είναι, είναι πολύ ανταποδοτικό. Δηλαδή νιώθεις ότι το κατορθώνει. Όταν μπορείς και βγαίνεις από μάχες αλόβητος, όπου υπό άλλες συνθήκες, αν έχεις κάνει έστω και ένα μικρό λάθος, θα σας είχαν πάρει πογκρόμ μετά και θα σας είχαν κάνει νιανιά. Είναι ωραία η αίσθηση. Δεν νομίζω ωστόσο ότι σαν σύστημα έχει την εστιασμένη προσέγγιση που είχαν ούτε τα Νίο ούτε και το Wulong. Γιατί το Νίο ήταν σε φάση κινούμαστε από positioning και range για μια επιθετική προσέγγιση προκειμένου να βγάλουμε από τη μέση τον εχθρό μειώντας το HP bar του. Μετά στο Wulong πήγαμε σε μια κατάσταση όπου το στόχος ήταν να μειώσουμε το stagger bar του ουσιαστικά, να το βγάλουμε σε μια κατάσταση έκθεση σαν το Sekiro. Και τώρα είμαστε σε ένα μεσοβέζικο σύστημα το οποίο ενδεχομένως αν το πιάσει κάποιος και το τελειοποιήσει 100% να μπορεί να κάνει κάποια πράγματα απίστευτα, αλλά μέχρι να φτάσεις εκεί χρειάζεται πάρα πολλές ώρες. Γιατί παίζω και στο Twilight, παίζω τον πιο δύσκολο των δυσκολίας και έχω επιβιώσει άνετα μέχρι το σημείο που έχω φτάσει, αλλά και πάλι δεν νιώθω ότι το κάνω ιδιαίτερα καλά, ρε φίλε. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση, εμένα μου θυμίζει καταστάσεις Ninja Gaiden Black στο Master Ninja το 2004. Που έτρωγες το ξύλο της αρκούδας, αλλά έριχνες και το ξύλο της αρκούδας και αν έπαιζες πάρα πολύ καλά θα έτρωγες τόσο ξύλο, ώστε εν τέλει θα σου φτάναν όλες οι μπάρες υγείας από το healing να βγάλεις τον boss.
Δεν θέλω να το κάνω αυτό το 2024. Θέλω να αισθάνομαι ότι υπάρχει μια ροή επιτυχημένης διαχείρισης στη μάχη. Η οποία σας παιχνίδι μου στερείται σε μεγάλο βαθμό. Νιώθω δηλαδή κάποιες φορές ότι το έχασα για πάρα πολύ λίγο. Ή ότι ο άλλος άλλαξε stance και από εκεί που είχα ένα ρυθμό, ένα tempo που τον απέκρουα, ξαφνικά έπρεπε να μάθω ένα άλλο tempo. Εν κατακλείδη όμως, το γεγονός πως ενδεχομένως το σύστημα είναι απαιτητικό δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι λίγο πιο... λίγο λιγότερο υβριδικό, θα πω μάλλον. Λίγο πιο σαφές, για να είναι πιο απολαυστικό. Γιατί όταν μπαίνεις στο τέμπο του να αποκρούσεις μίας στάσης, τις κινήσεις και καταλαβαίνεις ότι το κάνεις πλέον αντανακλαστικά και δεν το κάνεις στην τύχη, αφήνει πολύ ωραία αίσθηση. Επίσης, τεχνικές του στυλ rage mode, όπως είναι το key flare και τα λοιπά, τα παίρνεις πολύ μετά. Όταν λέμε πολύ, μιλάμε 20 και ώρες. Πολύ. Ναι. Και τελευταίο πράγμα που πρέπει να υποθεί για το παιχνίδι είναι open world, σαφώς. Η έκταση του κόσμου του είναι λίγο μεγαλύτερη από τον Ghost of Tsushima. Σαφώς δεν έχει το σχεδιαστικό μεγαλείο που έχει τον Ghost of Tsushima, έτσι. Μιλάμε για ένα στούντιο... Ναι, πες. Αυτό ήθελα να σου πω. Νομίζω ότι χάνει, ειδικά στον οπτικό τομέα, επειδή δεν έχει το art direction που έχει το Tsushima. Δηλαδή, ναι. Και φαίνεται πάρα πολύ χοντροκομμένο σε σχέση με άμα το βάλεις ειδικά στο Tsushima. Δεν είναι επαρκώς εμπνευσμένο το παιχνίδι σε αυτό το τομέα. Ναι. Δεν δηλαδή, το βοηθάει καθόλου. Όπως λέγαμε πάντα, ρε φίλε, ας πούμε, ότι προσπαθούν όλοι να φτιάξουν Soul Slice, αλλά κανένας δεν τα φτιάχνει σε το Μιγιαζάκι. Ο Μιγιαζάκι είναι η ιδιοφυΐα με την ετυμολογική σημασία της λέξης. Δηλαδή, μπορεί να κάνει πράγματα το μυαλό του, να τα σκεφτεί και να τα υλοποιήσει, που ο μέσος designer δεν μπορεί να τα κάνει. Mm-hmm. Ωραία, ο μέσος σκηνοθέτης. Αυτό είναι και το θέμα. Η Sucker Punch δημιούργησε... Εγώ είχα πολλά θέματα με το pacing του Ghost of Tsushima, αλλά ρε φίλε, ο κόσμος του είναι απλησίαστος, ακόμα και για τα σημερινά δεδομένα, δηλαδή από τους πιο όμορφους ανοιχτούς κόσμους. Το θετικό που έχει το Rise of the Ronin... Και αν σκεφτείς και για ποια κονσόλα δημιουργήθηκε, δηλαδή, επειδή παίζει αψεγάδιαστα και στην base, στο base PlayStation 4... Ναι, στο PlayStation 4 είναι πολύ καλά. Ναι, είναι, θέλω να σου πω, είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, που τι καταφέρανε σε αυτόν τον κόσμο. Ναι. Μιλάμε βέβαια τώρα για ένα project που είχε πάρα πολύ για τη στήριξη της Sony όταν αναπτυσσόταν, έτσι. Δηλαδή, τον Ghost of Tsushima η Sony πήγε πολύ από πίσω του και το έσπρωξε. Δεν ξέρω κατά πόσο συνέβη και με το Rise of the Ronin αυτό, παρότι έχει καλή σχέση η εταιρεία με τη Sony, η Sony με την Ninja. Σίγουρα, αλλά... κάποια λεφτά, κάποιο check τους κόψανε. Ναι, γιατί... σίγουρα. Τώρα δεν ξέρω τι check ήταν αυτό. Και δεν ξέρω και πού πήγε. Μπορώ να μιλήσουμε και για Alone in the Dark όσον αφορά στο θέμα του που πήγε το check. Θα πούμε. Αλλά... το παιχνίδι κάνει ένα πράγμα πολύ καλύτερα από ό,τι κάνουν τα περισσότερα open world games, είτε άθελα είτε ηθελμένα. Δεν έχει και τόσες πολλές δραστηριότητες, ρε φίλε. Okay. Δεν ψαρεύεις για καβούρια, δεν μαζεύεις πετραδάκια, δεν βρίσκεις την πιο όμορφη παπαρούνα στο πιο όμορφο βουνό, στην πιο όμορφη ακροθαλασσιά. Δεν έχει mini games. Θα τρελαθώ. Έχει ένα gliding game, το οποίο έχει σε όλο το πρώτο μισό του παιχνιδιού δύο training grounds, όπου ουσιαστικά σου μαθαίνει πώς να κάνεις τέλειο gliding, δύο ranges για να κάνεις με το μουσκέτο κάποιους στόχους, με πολύ πολύ απλά objectives για να πάρεις τα master. Mm-hmm. Έχει ένα dojo, κλασικά, το οποίο βάλτε το στο εύκολο και κάντε το, γιατί είναι time-based. Και τα κριτήρια του χρόνου είναι τα ίδια στο Easy, που οι εχθροί έχουν 5 hit points, με το Twilight που έχουν 105 hit points. Καλή τύχη, άμα θες να το κάνεις τότε. Δεν έχει κανένα νόημα έτσι κι αλλιώς. Είναι απλά καρκίνος. δεν αποκομίζεις κάτι από αυτό. Έχει 100 γάτες που πρέπει να τις βρεις για να τις χαϊδέψεις. Ήμουν σε φάση μαλάκα, το κέρατό μου. Τι λέει, ρε. Μαλαβίλη, έπρεπε να παίξεις Final Fantasy. Λοιπόν, έχει 100 γάτες που πρέπει να τις βρεις για να τις χαϊδέψεις. Αυτό βέβαια έχει. Δύο θετικά, ναι, και ένα αρνητικό. Το αρνητικό είναι για πιο μημένο λόγο πρέπει να βρω 100 γάτες. Έχει ένα story background, ρε φίλε, αλλά είναι μια για να το κάνεις, ας πούμε. Ναι. Αλλά το καλό είναι ότι το animation που παίρνεις τη γάτα και τη χαϊδολογάς γαμάει, είναι από τα πιο ωραία animation του παιχνιδιού. Επίσης κάνει ένα πολύ ωραίο close-up και δείχνει τι σου προσφέρει το character creation αυτό το παιχνίδι, το οποίο είναι εντυπωσιακό, παιδιά. Το character creation, δηλαδή,
πάντα της Team Ninja είναι όλα τα λεφτά. Γιατί τι καταφέρνει να κάνει που άλλα παιχνίδια δεν τα καταφέρνουν. Με εξαίρεση το Demon Souls της Bluepoint, το 90% των παιχνιδιών αυτού του ζάνδρα ή του action RPG ζάνδρα που δεν προέρχονται από την Team Ninja, μαλάκα, φτιάχνεις τερατουργήματα, ρε μαλάκα. Δηλαδή είχα μπει στο character editor του Dragon's Dogma 2 που είχε κατέβει στο Steam. Ρε φίλε, μπορείς να κάνεις κάτι πολύ όμορφο εκεί, αλλά πρέπει να φας 5 μέρες. Ρε. Γιατί άμα το φρύδι είναι λίγο πιο έτσι, θα περνάει πίσω από τα αυτή, ξέρω εγώ, το μισό. Είναι πολύ monster circus, ενώ στα παιχνίδια της Team Ninja μπορείς να φτιάξεις θεϊκούς χαρακτήρες πάρα πολύ όμορφα. Οπότε, ένα είναι το ότι βλέπεις ένα πολύ περίτεχνο animation, ας πούμε, έστω και αν θα το δεις 100 φορές εν τέλει. Και το καλό με αυτό το παιχνίδι είναι ότι κάνοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα σε μία ζώνη, τεκλειδώνεις ορατότητα για ό,τι άλλο είναι στη ζώνη. Δηλαδή θα βοηθήσεις έναν περαστικό καρμύρι, θα σου ανεβάσει τον bond με τη ζώνη και σε ένα threshold θα σου ξεκλειδώσει άλλα δύο πράγματα για τη ζώνη. Ναι, και όταν θα κάνεις και αυτά θα σου ξεκλειδώσει τα πάντα για τη ζώνη. Οπότε ποτέ στην πραγματικότητα δεν κάνεις έρευνα. Παίζοντας οργανικά. Αυτό είναι το ωραίο, ναι, μπράβο. Ναι, ανοίγουν όλα, ρε παιδί μου, και πας και τα μαζεύεις. Δεν χρειάζεται να ξεκλειδώσεις ένα tower για να σου δείξει τι έχει περιοχή. Φλικ, άμα θες να δεις τι έχει περιοχή, κάνε ένα side quest να δεις τι άλλο. Το πιο δραστικό, η πιο δραστική διαδικασία που μπορείς να εφαρμόσεις για να έχεις ορατότητα είναι να καταστήλεις το έγκλημα σε συγκεκριμένες περιοχές. Δηλαδή, όπου έχει ληστές, δολοφόνους κτλ., πηγαίνεις είτε με stealth είτε στη ψύχρα. Και τους φάζεις, μόλις ελευθερώσεις την περιοχή, παίρνεις ένα πολύ μεγάλο μέρος ορατότητας, το οποίο συνήθως είναι το πρώτο σκαλί για να αρχίσεις να εξερευνείς. Έχει κάποιες άλλες ωραίες μικρολεπτομέρειες, όπως ας πούμε ότι οι άπικοι, τώρα οι πρώτοι άπικοι στην Ιαπωνία, όταν μιλάνε στο δρόμο και τους ακούς, μιλάνε αγγλικά και δεν μιλάνε ιαπωνικά, αλλά όταν έρθει η ώρα για τους εκτενείς διαλόγους, γιατί είναι αγγλικά, όταν έχεις το αγγλικό soundtrack voice και όταν γυρνάς voice over και όταν γυρνάς το ιαπωνικό και οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι μιλάνε ιαπωνέζικα. Δηλαδή, αφού ήδη το έχεις κάνει το voice acting, ρε φίλε, κάν του λίγο να έχει μια συνοχή, κατάλαβες τι θέλω να πω. Ναι. Δηλαδή, μην είναι ή έτσι ή γιουβέτσι ή το κάνουμε. Τώρα θα μου πεις πώς θα συνεννοούντουσαν οι χαρακτήρες. Εάν ο ένας μιλάει ιαπωνικά και ο άλλος μιλάει αγγλικά. Από την άλλη, όλοι αυτοί οι πρώτοι άπικοι που πήγαν στην Ιαπωνία δεν μιλούσαν ιαπωνικά. Για να γίνουν τα ιαπωνικά κτήματα του δυτικού κόσμου πήρε πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, προφανώς γίνεται για τη συνοχή. Μην μιλάνε μισή έτσι και οι άλλοι γιουβέτσι. Ναι, έχει ναι. Και αγγλικό voice acting έτσι, αλλά είναι το κλασικό voice acting της Team Ninja που καλύτερα να καταπιείς κάστανα με τη φλούδα, ας πούμε. Ναι. Γενικά. Γενικά κάτι που κάνεις ένα πολύ ωραίο review, οπότε κλείσ' το, ναι, να σε ρωτήσω. Ναι, συνοψίζοντας. Η τιμή η οποία ζητάτε από την εταιρεία είναι απαράδεκτη, όχι γιατί 80 ευρώ είναι πολλά λεφτά, αλλά γιατί η τεχνολογία δεν είχε κόστος για να την κόβουν 80 ευρώ το κομμάτι. Εάν άλλοι τίτλοι πήγαν και 70 ευρώ, δεν δικαιολογείται το Rise of the Ronin να πήγε για 80 ευρώ. Προσπαθούν απλά να μας το βάλουν στο στόμα. Αυτή είναι όλη η πρακτική και επειδή είναι και κτήμα της Sony το παιχνίδι, δεν μπορούμε να παίξουμε κάπου αλλού και πρέπει να το σκάσουμε. Εγώ ήμουν τυχερός, μου το έκανε δώρο το παιχνίδι θεατής του καναλιού, δεν χρειάστηκε να βάλω το χέρι στην τσέπη, αλλά αν είχα βάλει το χέρι στην τσέπη για να παίξω αυτό τον τίτλο, δεν θα ένιωθα ότι με λίστεψαν όσον αφορά στην ποιότητα του παιχνιδιού. Θα ένιωθα απλά ότι η Sony, η βρωμοσόνη, πάλι μας φεύγει στον κόλο. Κλασική πρακτική. Ναι. Αλλά αν σας αρέσουν τα combat systems της Team Ninja, η ακρίβεια που απαιτείτε, ο ρυθμός εκμάθησης και έχετε και μια καλή γνώμη για τα open world games, γιατί τα οποία εγώ έχω την χειρότερη, ελάχιστα το κάνω σωστά. Για να μπορώ εγώ να υπομείνω λοιπόν αυτό το στοιχείο, που είμαι ο πιο αρνητικά προδιαθετημένος άνθρωπος, κάποιος ο οποίος έστω και λίγο συμπαθεί το open world, θα το χαρεί το παιχνίδι. Επίσης είναι ιστορικό σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή οι χαρακτήρες, ο ρόλος που έπαιξαν στα δρόμενα της περιόδου κτλ. Είναι αρκετά ακριβής. Τώρα ότι εσύ είσαι αυτός που είσαι, προέρχεσαι από εκεί, προέρχεσαι κτλ. Αυτό είναι το φανταστικό στοιχείο που έχει βάλει η εταιρεία με ποιητική αδεία. Αλλά
το Rise of the Ronin, παιδιά, είναι τίμιο. Είναι καλό παιχνίδι. Είναι καλό παιχνίδι το οποίο το παίρνει σε face value. Ξέρεις πώς θα κινηθεί η Team Ninja με το προϊόν της, γιατί πάντα κινείται πολύ έντιμα. Δηλαδή, μόνο βελτιώσεις θα δούμε στο παιχνίδι τους επόμενους μήνες, με τα patches και, και το επιπλέον περιεχόμενο που θα βάλουν στο παιχνίδι, γιατί λένε ότι θα βάλουν κάτι ανάλογο του New Game Plus, θα υπάρχει νέο tier εξοπλισμών, θα υπάρχουν νέα skill trees, δηλαδή θα το εμπλουτίσουν και πάλι. Πράγμα το οποίο κόβω τον κόλο μου, δεν θα μας χρεώσουν τίποτα. Είναι τη θέση με την Capcom, η οποία το ξεφτύλισε, γι' αυτό δεν πήρε και σάλιο. Και θα έρθει η ερώτηση. Οπότε εσύ νιώθεις σαν. Τώρα αφού κάνεις ένα γαμάτο, δηλαδή μας πετσόκοψες με το review σου, δεν περίμενα να μου πεις τόσα πολλά, να σου πω την αλήθεια. Εγώ χαίρομαι που είπε τόσα πολλά. Ναι, γιατί έκανες. Κόλλησε ακριβώς. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Μίλα, μέχρι να φτιαχτεί ο Άλεξ, έχουμε χρόνο. Πραγματικά σκέφτομαι να το απομαγνητοφωνήσω και να το βάλω σε κείμενο όλο αυτό που έγραψε. Δεν φοβερό. Μαλακά, πραγματικά, όταν είναι η ώρα να γαμηθούν, γαμιούνται παρέα όλα μαζί. Έτσι και το Discord στο laptop κράσαρε, ρε μαλάκα, το πιστεύεις αυτό το πράγμα. Πήγα να το σπάσω ειλικρινά. Φάιωθ, νιώθεις ότι είναι το επόμενο μεγάλο βήμα εξελεκτικά στην Team Ninja ή δεν πέτυχε? Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν λεγόμενες ζώνες, οι άνομες ζώνες όπως σου είπα, που πρέπει να πας να εξολοθρεύσεις τους εχθρούς για να τις ελευθερώσεις και να μπορείς μετά να έχεις όραση και τις περιοχές. Εάν η πόρτα είναι εδώ, σε έχουν πάρει χαμπάρι όλοι και σε κυνηγάνε να σε λιντσάρουνε και εσύ βγεις από την πόρτα, γυρνάνε όλοι και την κάνουν και πάνε στις θέσεις. Ναι, κλασικό. Το κάναμε στο stream, ήταν πολύ κωμικό, ρε φίλε. Ήταν immersion breaking, πραγματικά. Ναι. Προφανώς γιατί χρησιμοποιεί AI triggers, ρε φίλε. Δηλαδή, φεύγεις από ένα σημείο και το AI εκεί σταματάει. Ναι. Προφανώς για να ελευθερώσει μνήμη κτλ. Ωραία. Εάν θες να έχεις καλύτερη εμπειρία με το παιχνίδι, μην προσπαθείς να το κλέψεις. Να το σπάσεις, ναι. Γιατί εγώ μπήκα σε μια ζώνη όπου ήμουν underlevel για το χαβαλέ στο stream και εν τέλει την καθάρισα. Έμπαινα μέσα, έριχνα μια σφαίρα, έφευγα, έμπαινα μέσα, έριχνα μια σφαίρα. Εντάξει, καραγκιουζιλίκια. Αλλά έχουν άλλες πινελιές, ρε φίλε, που άλλα παιχνίδια δεν τις κάνουν. Ας πούμε, έχεις ένα. Όχι συμπαίνου, τι ήταν ο Χάτσικο, ρε, ένα άκητα. Έχεις, ναι, ένα σκυλάκο, στον οποίο μπορείς να δέσεις ένα πουγκάκι με χρήματα στο λαιμό και τον στέλνεις στον σερβερ και αυτός απλά περιφέρεται στον κόσμο των άλλων παικτών. Και για κάθε παίκτη που θα τον χαϊδέψει, σου φέρνει loot, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε. Πράγμα το οποίο είναι θεϊκό, είναι κάτι τελείως non-intrusive, απλά συμβαίνει. Ναι. Ή βλέπεις τους χαρακτήρες των άλλων παικτών, με τα ονόματά τους, να περιφέρονται πάνω στα άλογα, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι με αυτούς τους θέσεις. Μπορείς να παίξεις και co-op στις βασικές αποστολές. Δεν καταλαβαίνω γιατί την κάνανε αυτή τη μαλακία. Θεέ μου. Έχεις όλο αυτόν τον κόσμο, αλλά co-op μπορείς να παίξεις μόνο στις βασικές αποστολές. What the fuck. Αλλά ρε φίλε, φαίνεται. Ήταν αρχικά και το Halo Infinite. Νομίζω αρχικά το co-op δεν ήταν έξω στον κόσμο, παρόλο που είναι tethered πλέον. Νομίζω αρχικά ήταν μόνο στις online αποστολές. Γενικά, όταν βλέπετε στούντιο τα οποία πηγαίνουν από πιο μικρές εμπειρίες, διάδρομοι στην ουσία σε open world, κάτι τέτοια compromises είναι πολύ. Ναι. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω για την ερώτηση του Τζιμάκου. Για μένα, αυτή η εταιρεία κατόρθωσε από το PlayStation 3, όπου έφτασε στο μπάτο με τον Ninja Gaiden 3. Ωραία. Να φτιάξει το πιο τεχνικό Souls-like ever. Τα δύο Neo είναι ότι είναι το Gears of War για τα shooters, ρε φίλε. Δηλαδή έχει άπειρο tech μέσα το παιχνίδι. Το Key Regeneration σου δεν είναι μια παθητική διαδικασία. Έχει το Key Pulse, έχει το Dodge Key Pulse, Elements, Living Weapons, Μεταμορφώσεις, Anima Attack, έχεις πάρα πολλά εργαλεία. Numbers από πίσω, είναι πολύ numbers games γενικά τα παιχνίδια της Team Ninja. Συν 2% εδώ και άλλο συν 2% εδώ με τον πολλαπλασιασμό, συν 4% τον πόνο σου που σε αυτό το νούμερο 7 δισεκατομμύρια damage δηλαδή. Αυτά τα έχεις τώρα, Ρόνι. Όχι ρε φίλε, αυτό είναι το θέμα. Απλοποιήσανε πολύ τους εξοπλισμούς. Για μένα αυτό ήταν το πιο κουλό απ' όλα. Μου δίνεις 100 ώρες gameplay, θα έψαχνα να βρω το τέλειο κατάνα ρε φίλε να το φτιάξω. Τέλειο. Δεν μπορώ όμως, γιατί πέφτει το drop
Έχει ένα empty slot για να μεταφέρω κάτι με bond transfer. Έχω κάνει οδηγούς για όλα αυτά, κακομύριδες. Μη ρωτήσει κανένα στο joystick πώς γίνεται και αυτό και εκείνο. Έχουν καλυφθεί ήδη αυτά. Λοιπόν. Και θα έφερε να φτιάξει τέλειο όπλο. Αλλά σου πέφτει ένα όπλο, ας πούμε, στην καλύτερη ποιότητα. Ένα slot σου τρώει το set, που είναι το τάδε set, και το συνδυάζεις με τα υπόλοιπα για να πάρεις τον bonus. Έχει τρία perks, random, και ένα κενό που μπορείς να βάλεις ό,τι θες. Δεν μπορείς να κάνεις reroll τα άλλα τρία. Ακόμα και στο Dark Tide, ρε φίλε, το Warhammer 40K, που έφαγαν το σκατό για το πόσο μάπα ήταν το loot system τους, μπορούσες να καλυμπράρεις το loot σου, ρε φίλε, σε ένα βαθμό. Πλέον μπορείς να το κάνεις 100%, μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Γιατί στο μεγαλύτερο σου παιχνίδι με περιορίζει περισσότερο από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο. Στο πρώτο Neo, ο οδηγός που είχα φτιάξει για το tempering ήταν 15 λεπτά. Γιατί μπορούσες να κάνεις ό,τι ήθελες, κάθε σπαθί να το κάνεις ό,τι γούσταρες. Γιατί τέτοιο περιορισμός. Εν τέλει πρέπει να σου πέσει το unicorn drop για να βάλεις το τελευταίο που θα είναι αυτό το μόνο πράγμα που του λείπει για να είναι στο τέλειο set. Τρέχα, γύρευε μαλάκ. Να τρέχεις τώρα να ψαρεύεις για loot. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε οπότε και χρειάζεται. Πάνω σε όλο αυτό για να κάνουν ένα open world κλπ. Έγιναν αρκετοί συμβιβασμοί στο gameplay κομμάτι. Ναι. Για μένα αυτό που έπρεπε να κάνει η Team Ninja ήταν να κρατήσει αυτό το ultra tight design της. Ρε φίλε, δεν το κατάλαβες και στο Wulong. Οι τελευταίες αποστολές που αρχίζουν οι κρίσταλοι και βγαίνουν από παντού και τα λοιπά και ανοίγουν σε έκταση οι αποστολές. Δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση. Ωχ, μαλάκα, πού με βάζει να τρέχω τώρα, πού είναι ο επόμενος εχθρός να πάω να κάνω τη γαμάτη τη μάχη, ας πούμε. Ναι, ναι. Αυτό είναι το ζουμί τους. Ήθελα να ανοιχτούν, παιδιά, γιατί είναι επιταγή της αγοράς. Ναι. Ο κόσμος θέλει παιχνίδια που είναι time wasters. Να τρέχεις, να κυνηγάς, να μαζεύεις και να χέζεις και να κλάνεις. Ευτυχώς δεν το ξεχυλώσανε. Για μένα αυτή είναι η μεγάλη τους επιτυχία. Δηλαδή, έβαλαν πράγματα, άνοιξαν καταστάσεις. Δεν υπάρχει καθόλου copy-paste στοιχείο επίσης. Mm-hmm. Κάθε μικρό χωριουδάκι, κάθε αποθήκη, κάθε whatever είναι όλα handcrafted. Οπότε είναι όλα μοναδικά. Αλλά από την άλλη, δεν υπήρχε και λόγος, ρε φίλε. Δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή, όταν το Halo ήταν ό,τι πιο γαμάτο, ας πούμε, μπορούσες να παίξεις, το Combat Evolved. Τώρα τελευταία αναφέρω πολύ το Halo Combat Evolved, μάλλον για την ιστορική του σημασία. Αυτό θυμάστε που ακούγαμε τότε για πρώτη φορά την έννοια set piece να ακούγεται τόσο πολύ. Σε αυτό το set piece γίνεται αυτό, σε εκείνο το set piece γίνεται εκείνο. Αυτά τα πολύ ρυθμισμένα, καλυμπραρισμένα σημεία δράσης, όπου το μόνο που χρειαζόταν να έχεις κάνει καλά για να δουλεύουν καλά ήταν το AI σου. Εάν το AI δούλευε καλά σε αυτό το 5x5, το παιχνίδι θα ήταν απολαυστικό. Γιατί να τρέχω τόσες ώρες μέσα στην πρασινάδα? Να κάνω μια παρέτηση για το AI, να πω κάτι. Σε game development standpoint, το AI το έχουμε στο νου μας ως φτιάχνουν στους στρατιώτες οι οποίοι μπορούν να σκανάρουν, ας πούμε, το χώρο που βρίσκονται, να δούνε πού είναι τα σημεία κάλυψης, από πού τρώνε επίθεση και να πάνε να καλυφθούν και να κάνουν τακτικές και τα σχετικά. Αυτό δεν γίνεται. Οι ελάχιστα παιχνίδια έχουν AI, η οποία παίζει με τόσο εκλεπτισμένο σύστημα. Για ποιο λόγο? Για δύο λόγους. Πρώτον, είναι η υπολογιστική δύναμη που τρώει αυτό το πράγμα, η οποία δεν είναι αμελητέ, γιατί κάνουν συνέχεια checks, και όσο μεγαλώνει το πλήθος, αυτό διωγγώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ειδικά στις κονσόλες, οι οποίες είναι CPU starved γενικά, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει μείνει αυτό το πράγμα με τις κονσόλες, ότι έχουν το βαρύ πυροβολικό του Metal Gear Rex, το Railgun είναι η κάρτα γραφικών τους, και μετά έχουν ένα χεράκι του Godzilla εδώ πέρα, το οποίο είναι CPU. Έτσι. Δεν γίνεται. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι υπάρχει μια τριλογία παιχνιδιών, των Brothers in Arms, στα οποία το AI δουλεύει όπως περιμένουμε να δουλεύει το AI. Δηλαδή και οι δικοί σου και οι εχθροί κάνουν flank, κάνουν μανούβρες και το ένα και το άλλο. Αλλά εκεί είναι το gameplay χαρακτηριστικό του. Δεν μπορείς να βάλεις το ίδιο AI, γιατί ο κόσμος δεν γουστάρει να έχει τους εχθρούς να τον κυνηγάνε, να τον πλαγιοκοπούν και τα σχετικά. Άλλο στα Halo μπορείς να τους ανοίξεις, να σου σπουμάρουν χειροβομβίδες, που λέει ο λόγος, που και αυτό σκάλι είναι. Αυτό που λες για το AI, τα set pieces αυτά γίνονται στην ουσία με προκαθορισμένες ενέργειες, στην οποία είναι, ρε παιδί μου, σαν να παίζεις ένα strategy και να βάζεις waypoints στους στρατιώτες σου. Όλα αυτά τα set pieces κάπως έτσι στείνονται στην ουσία. Και τα set pieces είναι μεταξέλιξη. Και τα set pieces είναι η μεταξέλιξη των scripted events, που λέγαμε
μέχρι πιο πριν στο PC. Δηλαδή θα πάρεις μια κάρτα στο Doom και θα ανοίξει ένας άλλος τείχος που θα πεταχτούν εχθροί. Ναι. Αυτό είναι ένα για ένα. Αυτό που λες στο σύγχρονο game το έχουμε δει πολύ έντονα στο Last of Us, πόσο scripted το 2 κάνανε οι AI των εχθρών με το που έβλεπαν να συνεννοούνται, πήγε από εδώ, που είναι scripted και αυτά ακόμα, ναι, αλλά και να αλλάζουν, κάνουν διαφορετικές λούπες, ρε παιδί μου, άμα σε δουν. Μπορείς να τσεκάρεις αν αυτό το πράγμα είναι legit, mm-hmm, με την έννοια άμα μπεις σε μία μάχη και έχεις στα μπάρια έναν εχθρό, πού θα πάει. Άμα κάνεις reload το checkpoint, τον σκοτώσεις και ξαναμπείς στη μάχη, να δεις θα πάρει κάποιος άλλος τη θέση του ή μόνο ο συγκεκριμένος Bob πηγαίνει στο checkpoint B, για παράδειγμα. Mm-hmm. Ναι. Μπορείς να το δεις αυτό το πράγμα. Βέβαια, υπάρχουν πιο έξυπνες μεθόδους προγραμματισμού που δεν χρειάζεται ο Bob να είναι στο checkpoint B. Έχεις μια λίστα με εχθρούς, αυτοί οι τέσσερις εχθροί θα πάνε στο checkpoint B με τάδε σειρά προτεραιότητας. Μπορεί ο Bob που είναι πρώτος στη λίστα να έχει πεθάνει, θα πάει η Ellen. Και ούτω καθεξής γίνονται. Είναι ωραία φάση αυτό με το AI, απλά είναι μια απογοήτευση όταν το βλέπεις πώς πραγματικά δημιουργείται, με την έννοια ότι είναι κουκλοθέατρο. Δηλαδή δεν είναι αυτό που περιμένεις ότι παίζεις με τον υπολογιστή, τώρα υδρώνουμε ο ένας τον άλλον, είμαι εγώ ενάντια στο Skynet. Είναι κουκλοθέατρο και είναι γιατί πραγματικά και ο μέσος gamer, ας πούμε, είναι εγκασμάς και δεν θα έπαιρναγε καθόλου καλά να είναι σε. Μα είχαμε, είχαμε κάνει μια κουβέντα με τον Μάικ κάποια στιγμή σε ένα βίντεο. Αν θέλουμε όντως τα παιχνίδια να γίνουν ultra ρεαλιστικά, δηλαδή ο υπολογιστής να είναι, να συμπεριφέρεται ρεαλιστικά κλπ. Δεν νομίζω ότι θα θέλει κανείς να είναι. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία είναι ψεύτο ρεαλιστικό. Όλα αυτά τα tactical games. Παίζω τώρα mm-hmm. το Six Days in Fallujah, έβαλα να παίξω. Το οποίο είναι σαν τα άρματα. Πιο, σαν, ναι, τα, ναι, σαν το Operation Flashpoint. Το Operation Flashpoint, το θυμάστε. Ναι, ναι. Μπράβο. Και έπαιξα και το Armory Forger λίγο. Στο οποίο απλά ήμουν στο σκοτάδι, ας πούμε, πήγαινα σε κάποιο objective και απλά κάποιοι με είδαν, δεν κατάλαβα καν από πού ήρθαν οι βολές, γιατί σε ρεαλιστικό combat δεν έχεις ούτε τα muzzle flash των όπλων φωτίζουν, ξέρω εγώ, φωτοβολίδα να ξέρεις από πού σε πυροβολάει, ούτε οι εχθροί χρησιμοποιούν tracers, ammunition. Mm-hmm. Οι σφαίρες είναι αόρατες στην ουσία. Yeah. Ένα είναι αυτό. Και οπότε μπορείς να έχεις ρεαλιστικό παιχνίδι τέτοιου τύπου. Και το άλλο είναι στο StarCraft 2 έτρεχε ένα πρόγραμμα Intel, δεν ξέρω αν τρέχει ακόμα, όπου εκπαίδευε machine learning και μπορούσες να παίξεις την ουσία με Dell supercomputer φάση. Και ήταν σαν να παίζεις, ρε παιδί μου, πώς παίζεις Chess Master, ξέρω εγώ, και έχει το Kasparov με τέτοιο, ναι, με το, ναι, Blue, το Deep Blue, ναι, ναι, τέτοια φάση. Και σου έλεγε, μπορούσε να κάνεις opt-in ότι κάποια matches τυχαία, αντί να παίξεις με ανθρώπινο αντίπαλο, δεν θα καταλάβαινες ότι είναι ο υπολογιστής, αλλά έπαιζες με τον υπολογιστή. Και ήταν σε φάση, ειδικά όταν το κάνουν έτσι, δηλαδή obfuscate, ότι δεν μπορείς καν να καταλάβεις. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι μπορεί να μιμηθεί ανθρώπινη τέτοια. Αλλά σκέψου τώρα την πρέσα που σου ρίχνει το brutal AI που λέει ο λόγος, να στηρίχνεις το single player campaign, να μην σε αφήνει να πάρεις ανάσα, μαλάκα. Εγώ γενικά εξ αρχής δεν διαφωνώ με τίποτα από αυτά που είχε πει ο Άλεξ. Ήταν μια ωραία παρένθεση. Όχι, παρένθεση έκανε. Παρένθεση, ναι. Αλλά αυτό που θέλω να πω εγώ. Θα θέσει του Άλεξ που είναι μισή ώρα. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι σε ένα παιχνίδι του οποίου ο πυρήνας είναι αυτές οι μάχες, mm-hmm, έτσι όπως στήθηκε αυτός ο ανοιχτός κόσμος, ότι το κάνει καλύτερο παιχνίδι από ότι ήταν ένα πιο γραμμικό παιχνίδι. Σίγουρα, σίγουρα το κάνει καλύτερο παιχνίδι όσον αφορά στη δομή του από το αποστολή στο μενού A, loading, μέσα στην αποστολή, δηλαδή όλα τα άλλα παιχνίδια της Team Ninja. Αλλά ναι, 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 ναι. Να είναι οργανικό, να είναι, δηλαδή, πώς, ναι, να είναι ένα flow. Καλύτερα, ναι, το έκανε, ρε φίλε, το Ninja, ναι, Gaiden. Πολύ περιορισμένος χώρος, το Ninja Gaiden 1, γιατί το Ninja Gaiden 2 τον παίρνει. Το Ninja Gaiden 1. Περιορισμένος κόσμος, υπάρχει μια διασυνδεσιμότητα, αλλά είσαι μέσα σε ένα κόσμο. Dark Souls. Dark Souls 2, Dark Souls 3, δεν χρειάζεται να είσαι το Elden Ring. Να έχεις έναν κόσμο ο οποίος είναι ταξιδεύσιμος, αλλά όχι. Είδα ξανά, ρε φίλε, θα το πάω κάπου τελείως διαφορετικά για δύο λεπτάκια τώρα, έτσι. Ξαναείδα ένα ντοκιμαντέρ για τη δημιουργία του Panzer Dragoon Saga. Το πιο γενναίο video game όλων των εποχών. Εντάξει. Και πάλι έλεγε, ρε φίλε, ότι πας. Panzer Dragoon Saga doesn't have one shred of fat on it. Ότι το Panzer Dragoon Saga, δηλαδή, έχει, δεν λίπους, έχει ούτε, ναι, ένα ίχνος λίπους επάνω του. Εν αντιθέσει με όλα τα άλλα αγαπημένα σας γαμημένα JRPG της εποχής που κυνηγούσε σκοτόπουλα.
Εντάξει. Στο Path of Dragon Saga δεν υπάρχουν ούτε 5 λεπτά που κάνεις μαλακίες. Το παιχνίδι ξεκινάει εκρηκτικά, συνεχίζει εκρηκτικά, 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 είναι 20 ώρες in your face και μετά τελειώνει και μένεις μαλάκας. Αυτό το πράγμα είναι το βέλτιστο pacing. Mm-hmm. Το, είναι το Dead Space 2, ρε φίλε. Να μην έχω ποτέ να κάνω με κενό χρόνο. Με κενό χρόνο, ναι. Ωραία. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα video game ανοιχτού κόσμου που να το έχει πετύχει αυτό. Μόνο το The Witcher 3 έχω παίξει εγώ που ήταν έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή που έλεγες ότι και η μικρή μαλακιούλα εδώ, αυτό το περίεργο σκατουλάκι που εντόπισα, μπορεί να έχει κάτι ενδιαφέρον να κάνω. Θυμάμαι στο Novigrad έμπαινε σε μια κατακόμβη. Έψαχνες, δεν είχε τίποτα άλλο να κάνεις εκεί πέρα. Έψαχνες, έβρισκες ένα φέρετρο. Το άνοιγες, ήταν μέσα ένα βρικόλακας. Ανοίγει τα μάτια του, σου λέει ποια χρονιά είναι. Και του λέει ο Γκέραλντ είναι το 400 τόσο. Α, then fuck off! Και ξαναπήρα στο κεφάλι. Και λέει ρε φίλε, εντάξει, μπήκα στη whatever κατακόμβη και βρήκα κάτι και γέλασα. Αυτό αλλά αυτό ρε φίλε είναι πολύ σπάνιο. Αυτό το Witcher είναι πραγματικά ένα, το Witcher 3 είναι πραγματικά σπάνιο παιχνίδι όσον αφορά ναι, ναι. Πώς σχίζει το Open World. Εγώ από την άλλη σκέφτομαι, μήπως τώρα το Ράζιντον ήθελε περισσότερο χρόνο. Δηλαδή... Γιατί για να το γεμίσουν mini games και να θέλουν να αυτοκτονήσουν. Όχι ρε παιδί μου, για να το γυαλίσουν, να κάνουν. Να γίνει πιο σωστό ρε παιδί μου. Ρε φίλε, η Team Ninja είναι λίγο conveyor belt σαν εταιρεία και καλά κάνει γιατί προφανώς έτσι επιβιώνει. Βγάζει ένα δύο χρόνια ένα αξιοπρεπές παιχνίδι. Καλύτερα ούτε ένα δύο χρόνια. Πέρσι έβγαλε το Wolong, φέτος έβγαλε το Rise. Ναι. Δεν ξέρω τι δυνατότητα παράλληλης ανάπτυξης είχε τώρα ενός open world παιχνιδιού. Για μένα αυτό το παιχνίδι, αυτό που μπορούσε ενδεχομένως να κάνει καλύτερα, εκεί που μπορούσαν να βάλουν περισσότερη δουλειά, είναι να προσπαθήσουν να σε αγγίξουν λίγο με τους χαρακτήρες. Γιατί ειδικά στο Rise of the Ronin όλοι αυτοί είναι υπαρκτά πρόσωπα. Είναι ιστορικά πρόσωπα. Και ενώ έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον από τους χαρακτήρες του Γουλόγκ, που ούτε πώς τους λέγανε δεν θυμόμουν, ρε μαλάκα. Μόνο τον Γκάο Κάο θυμάμαι. Επίσης ιστορικό πρόσωπο, ναι. Αλλά ναι. Και μόνο το λέγανε Γκάο Κάο, I checked out, δηλαδή, γεια σας. Λοιπόν, και πάλι δεν καταφέρνει να δημιουργήσει αυτή την αίσθηση της τριβής με τους χαρακτήρες, ρε φίλε. Δηλαδή, τι να πω, 10 χρόνια πριν, στον δραματισμό του Mass Effect 2, όχι 10, 14 ή 13. Εκείνα τα τελευταία λεπτά που διαλύεται το Collector Base και τα λοιπά, είχα χεστεί πάνω μου. Λέω, θα μου πεθάνει ο Thane, θα μου πεθάνει ο Γκάρους, θα μου πεθάνει τα άλλη Ζώρα. Εδώ είμαι σε φάση... Πάει και αυτό το cutscene. Σε όλα τα παιχνίδια της Team Ninja το ίδιο πράγμα, ρε μαλάκα. Κάτσε, κάτσε. Εγώ άκουσα ότι είχε ένα ενδιαφέρον story. Και έχει, ναι, άκουσα... μα είναι, είναι ενδιαφέρον ακριβώς επειδή φέρει στοιχεία ιστορικής βάσης. Πώς ξεκίνησε να έρχεται ο δυτικός κόσμος να ενσωματώνεται στην ιαπωνική κουλτούρα, οι θύλακες αντίστασης των ξενοφοβικών, κάποιοι άλλοι που θεωρούσαν ότι η χώρα απλά θα εκπορνευθεί για να μπορέσει να προλάβει την τεχνολογία της Δύσης, τα ηθικά τους διλήμματα, ιδεολογικές κρούσεις. Έχει ενδιαφέρον γιατί το core material είναι ενδιαφέρον. Είναι κάτι, ξέρεις, είναι η αγωνία ενός ολόκληρου λαού. Αλλά χρώμα ρε φίλε, χρώμα, χρώμα. Δηλαδή, να έχουν λίγο. Να έχουν λίγη πουστιά. Κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Νομίζω το μόνο από τα παιχνίδια που το έκανε καλά αυτό ήταν το πρώτο Νίο. Γιατί ήσουν ο Βίλιαμ, επίσης ιστορικό πρόσωπο. Εννοείται ότι δεν ήσουν ο Βίλιαμ που μπορούσε να πετάει κεραμνούς από τα χέρια και έμπαινε το κάτω στη λόγχη του και έκαιγε το δάσος. Εντάξει. Αλλά ήσουν ένας χαρακτήρας ο οποίος έχει ιστορική βάση και έβλεπες αυτή την καρικατούρα της ιστορίας, εμπλουτισμένη με το φανταστικό, δηλαδή, και ήταν πολύ ωραίο. Το Neo 2, όχι τόσο ενδιαφέρον σε αυτόν τον τομέα, αλλά σίγουρα πιο βελτιωμένο παιχνίδι. Εντάξει, μαλάκα, στο Γουλόγκ δεν θυμάμαι απολύτως τίποτα. Στο Γουλόγκ πραγματικά... Εγώ δεν την παρακολούθησα. Ήτανε, λες, και έτρωγα το χθεσινό το ψωμί, ρε μαλάκα, το σενάριο. Δηλαδή, ένα ξερό πράγμα, απλά για να μην πονάει το στομάχι μετά τα ουίσκια. Ναι, ναι. Καμία συγκίνηση. Δεν είναι σε αυτό το επίπεδο, είναι σε αρκετά καλύτερο. Αλλά και πάλι είναι 2024, ρε φίλε. Τώρα είπες κάτι που μου κάνει εντρίκα, ρε. Είπες πουστιά. Τα ουίσια. Είπες τη λέξη πουστιά και με τη λέξη πουστιά μου ήρθε η Capcom. Δεν ξέρω, είναι τυχαίο. Αλλά πώς γίνεται να ξέρεις, ενώ έχεις μια μεγάλη κυκλοφορία, πολύ μεγάλη κυκλοφορία, να τα σκοτώσεις τόσο πολύ και να σε μισεί όλος ο κόσμος για άλλη μια φορά μετά από πάρα πολύ καιρό.
είναι ντροπή για μια εταιρεία η οποία αναρχεί. Η Capcom, ξέρεις τι έκανε, η Capcom το 2000, πότε βγήκε το ακατανόμαστο, ρε? Το 6, το Resident Evil 6. Ναι. Το 12. Πες 12, ναι, για να μην θυμάσαι. Λοιπόν, η Capcom ήτανε μέσα σε ένα νεκρό ζόμπι. Έχετε δει την ταινία το Freddy Cut Finger με τον Dom Green? Που θυμάται, του έλεγε ο πατέρας του «Get inside the animals» και βρίσκει ένα νεκρό καριμπού και το φοράει και βγαίνει στον δρόμο και γουλιάζει «I'm inside the animals». Λοιπόν, καφροκομωδία θα είχε, πρέπει να τη δείτε όλοι. Λοιπόν, η Capcom ήταν αυτό. Ήταν ένα πράγμα, ήταν μια συπτική λιβελούλη μέσα σε ένα νεκρό ζόμπι. Και με το Resident Evil 7 έβγαλε έτσι τα χεράκια της μέσα το κρέας, το σάγκο, βγήκε, λοιπόν. Και από τότε έχει χαράξει μια αξιοπρεπέστατη ανωδική πορεία. Ναι, ναι. Και με το Resident Evil 4 ξανά άρχισαν τις μαλακίες, ρε. Με αυτά τα microtransactions για να παίρνεις από την αρχή τα όπλα, τα οποία άντε να παναγαμηθούν, τα βάλανε και μια εβδομάδα μετά. Στο Dragon's Dogma τα βάλανε ώρες μετά το embargo, μαλάκα. Ναι, 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 να βγουν τα review. Βγήκαν τα review και μετά το ξεφτιλίζαν. Γιατί ρε πούστιδες, αυτό βγάλετε ένα σωρό λεφτά, ρε γαμότο. Και τι microtransactions, πιο πολλά travel stones, το ξεφτιλίκι το ίδιο, και χρεώνανε 99 cents να αλλάξει τη μορφή του χαρακτήρα, μαλάκα. Ναι, στο Rise of the Ronin μπαίνεις μέσα σε ένα μενού, πατάς remodel και κάνεις ό,τι θες. Δεν μπορώ να το φανταστώ για που να χρεώνει τέτοια πράγματα. Δηλαδή, okay, μάλλον μπορώ να το φανταστώ. Δηλαδή, όταν ο ανταγωνισμός και όταν οι άλλοι το προσφέρουν δωρεάν, εσύ να το προσφέρεις σε μικροτρανζάκσιο, μου φαίνεται αδιανόητο. Εν τω μεταξύ, το PC, μέσα σε λίγες ώρες, το είχαν κάνει δωρεάν. Καλά να πάθουνε, μαλάκα. Καλά να πάθουνε. Λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το γαμό της υπόθεσης, παιδιά? Επειδή ζούμε στην εποχή της παράνοιας και ο καθένας θα υπερασπιστεί τη μαλακία του με νύχια και με δόντια, το gaming αποτελεί απλά μια προέκταση αυτού. Ξέρεις πόσους απολογητές της Capcom έχω πετύχει στις τελευταίες μέρες? Να μου λένε ότι αυτά μπορείς να τα κάνεις και μέσα στο παιχνίδι, αυτά μπορείς να τα μαζέψεις. Έχω παίξει Dragon's Dogma 1 και για να πάρω ένα Travel Stone έπρεπε να κάνω Grind Gold 2 μέρες, μαλάκα. Δεν εξισώνεται το να τον πληρώσει φάλαινα με το να κάτσω εγώ να κάνω grind από τη ζωή μου. Mm-hmm. Και όπως λέγαμε και στο προηγούμενο AAA, ο χρόνος σας είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Μα όταν το κάνει αυτό είναι ακριβώς για να σε πιέσει και να σε οθήσει να πάει να αγοράσει, να πάρει την πιο εύκολη λύση. Άμα είσαι μαλάκας, θα πας και θα το κάνεις, ρε φίλε. Το πρόβλημα με αυτές τις πρακτικές, υπάρχω κι εγώ, είναι ότι... Δεν έχεις μιλήσει, μπορεί να επηρεάσει και το development του παιχνιδιού, δηλαδή το balance του παιχνιδιού, το πόσο με το σταγονόμετρο θα σου δώσει αυτό το fun, ενώ μας κάσεις τι είναι ένα ευρώ, μωρέ, ούτε σουβλάκι πλέον, αυτό, ούτε τέταρτο σουβλάκι δεν είναι πλέον. Σκάσε το, μωρέ, το ένα ευρώ να πάρεις το travel stone, τι έγινε? Αυτό είναι, δεν είναι το γεγονός ότι τα παιχνίδια τα παίρνεις και in-game, αυτό έλειπε. Δεν είναι καν ότι η Capcom είχε την νοημοσύνη να περιμένει μια εβδομάδα μετά τα review του Resident Evil 4 για να βάλει τα DLC, γιατί σκάσαν παρέα με το Mercenaries. Mm-hmm. Και δεν πουλάει όπλα, ήταν τα όπλα της Deluxe Edition, τα οποία είναι διαφορετικά και δεν τα παίρνεις στο game αν δεν έχεις την Deluxe Edition, πουλάει για τα upgrade tickets. Τα οποία γενικά είναι αστεία, δηλαδή δεν τα χρειάζεσαι, δεν είναι ότι... Πού θα το χρησιμοποιήσεις, μαλάκα, στην αρχική την χραπαχρούπα την καραμπίνα? Το upgrade ticket, σιγά και το δύσκολο παιχνίδι να πλατινάρεις το μεταξύ το Resident Evil 4, να πω το χρειάζεσαι, ρε πούστη μου. Ρε φίλε, όχι, μην το λες αυτό, το S στο professional για πολύ κόσμο ήταν τείχος. Μην βλέπεις τώρα εμάς που είμαστε σε φάση, έχουμε λιώσει τον κόλο μας. Ξέρω πολύ κόσμο που το S στο professional αυτή σαν αίμα. Πρώτα απ' όλα την κάνει, έτσι. Πήγαινε βρες το Θεό. Find Jesus. Εντάξει, ένα αυτό. Και δύο, το S στο professional, όχι το S Plus. Το S Plus θέλει new game. Το S Plus, αυτό θέλω να πω, ναι. Ωραία, εντάξει, το S Plus θα πρέπει να σου γίνει λίγο γολοτρυπίδα, να. Οι πρώτες δύο μάχες είναι το δύσκολο. Οι πρώτες δύο. Και μην μου τα λες εμένα, ρε μαλάκα, που τα έχω κάνει πλάτινο με όλα αυτά. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν. Μα εκεί στοχεύουν. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν την υπομονή ή πώς το λένε. Του λέει, εντάξει, υπάρχει. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον Battlefront. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον Battlefront. Έχει κυκλοφορήσει. Ότι άγνωστο δεν είναι Γκάνταλφ. Ναι, που είχαν βγάλει pre-order ένα όπλο που ο άλλος με το που το έπαιρνε του στέριζε όλους μέσα στο game launch.
Όπλιο δεν το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι ότι τα μπορούσες να αγοράσεις στην ουσία τους ήρωες ή το currency για να ανοίξεις τους ήρωες, κάτι τέτοιο. Και φάγανε το κράξιμο. Ήτανε αυτό, αχ, έλα, έλα, το έχω. Ήτανε το A Sense of Pride and Accomplishment. Νομίζω το πιο downvoted Reddit post στην ιστορία του Reddit. Μαλάκα, τον είχαν περιπολίσει τον τύπο. Παίζει ο τύπος αν δεν αυτοκτόνησε, να τον αυτοκτόνησαν που το έγραψε αυτό. Ειλικρινά, όπου είχε γίνει το εξής. Την είχα μυριστεί τη μαλακία, γιατί τον Battlefront το είχα πάρει day one. Είχα ρασάρει να ξεκλειδώσω τον Vader, νομίζω. Και μετά όταν τον γυρίσαν, στην ουσία τους έκανε όλους πιο affordable σε points, αλλά έπαιρνε στα points πιο αργά. Οπότε το grinding έμεινε ακριβώς το ίδιο. Και το δεύτερο. Αλλά επειδή μου έκανε refund τους ακριβούς πόντους του Vader, πήρα τρεις ήρωες, κατάκια. Ναι. Μα ήταν, είχαν υπολογίσει τότε, θυμάμαι, ότι για να πάρεις κάποιους ήρωες θέλεις κάποια χρόνια. Για να πάρεις, όχι να βγάλεις τον ήρωα, για να βγάλεις όλα τα skins του ήρωα. Ναι. Αστεία πράγματα. Εγώ το θυμάμαι, ήταν ένα πριόρτερο όπλο, γιατί υπήρχε μεγάλη δίσα, ήταν ένα πριόρτερο πλάκι, που όποιος το είχε, έμπαινε τις πρώτες μέρες κυκλοφορίας και τους στέριζε όλους. Αυτές οι τακτικές μου αρέσουν. Παιδιά, το πιο αστείο. Πες. Το πιο αστείο που για να στρώσεις το παιχνίδι, είτε στο PC, τις κονσόλες με τα frame drops κλπ. Σκοτώνουν. Γιατί τώρα μιλάμε για το PC. Σκοτώνουν NPCs. Για να καταφέρει. Είναι περασμένες 12. Ποιος θέλει να παίξει Stellar Blade, παιδάκια. Πάντα το βάζει να κατεβαίνει. Δεν ξέρω. Να το βάλουμε να κατεβαίνει. Ναι. Είναι το remote play μου. Αντί για open hub, αντί πληρώνω. Σήμερα ξέρετε τι θα κάνουμε. Πληρώνω για να δω Fyoth να σχολιάζει και να παίζει Stellar Blade. Ναι. Στο. Με ποιητική ανάλυση όμως, Karl Marx φάση, πόσο έχουμε πέσει σαν κοινωνία, ας πούμε, ενώ... Τι λες ρε κλόουν, καταρχάς... Σε πειράζω, γιατί πολλοί κόσμος έχει παρεξηγήσει. Εσύ να μην με έχεις παρεξηγήσει, άμα με έχεις παρεξηγήσει, πλάκα στα αρχίδια μου. Σκέψου ότι τόσο δεν σε έχω παρεξηγήσει που μπορεί να το κάνω πλάκα live. Δεν ξέρετε ρε μαλάκες simps πόσο θέλω να είναι γαμάτο και να παίξετε και να γουστάρετε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο υπέρ του να είναι καλό κι ας είναι κόλο στο παιχνίδι. Θέλω. Γιατί ακριβώς σε αυτή την υποκρισία που βιώνουμε όσον αφορά στο ότι θεωρείται δόκιμο και μη δόκιμο, εφόσον τα θέλουμε όλα και θέλουμε inclusion, θα έχει και κολάρες. Το θέμα είναι, μαλάκα, ότι κάποιοι το κάνατε σημαία της επανάστασης της κολοκυριαρχίας στο παιχνίδι πριν το παίξετε καν. Ο Πέλλας, Stellar Blade και τα βυζιά της Sydney Sweeney Fyoth είναι τα σήματα της επανάστασης. Εντάξει, θα είναι στο Battlefield εναντίον των Walk, όπως έχω ακούσει να τους λένε. Θα είναι ο ένας banner holder θα είναι με τον κόλλο του Stellar Blade, ο άλλος bannerman με τα βυζιά της Sydney Sweeney και το υπηκό που έρχεται από τη διαόλου τη μάνα, δεν θέλουμε να το ξέρουμε, με τα πόδια δεν ξέρω ποιον εμείς. Θα τελειοποιήσω αυτή την εικόνα, δεν ξέρω ποιος πιλότος είχε κάνει. Το Once Upon a Time in Hollywood, ξέρω. Μας είχε κάνει τις γελιογραφίες, θέλω γελιογραφία. Ολόσωμη στολή γκαστρωμένης με τυράντας, ντένιμ, το μαδραβίλι μέσα, λοιπόν, ένα σις κεμπάπ στο στόμα και δυο μπάνερς ακίμπο, μία με τα βυζιά, μία με τον κόλο, να κάνει έφοδο στον τροντό, στον καναδάρε, μαλάκα, του. Όχι ρε μαλάκα, θα μου πάρουν που μου αναιρέσουν την υπηκότητα ρε μαλάκα, δεν ξέρεις τέτοια. Όχι στον τύπο. Αέρα! Τώρα που κοιτάω τα demo στο PS Store, θέλω να ξέρετε ότι πέρα από το Sunland, το οποίο θέλω να το τσεκάρω, είναι το Ριγιάννα, έχει βγει και demo για το Potato Sack Racing Simulator 2024. Πιστοκιάολο ρε μαλάκα. Δεν ξέρω. Πάντως στο Stellar Blade δεν έχει βγει. Δεν βλέπω κόλλους εδώ. Όχι, δεν έχει κόλλο ακόμα. Νομίζω ότι το μεσημέρι κανένα update θα κάνει λογικά.
κάποια στιγμή το μεσημέρι θα βγει. Λοιπόν. Θα το δούμε. Αλλά πληρώνω πραγματικά. Όχι, να πιστεύουμε στην φυσιολογική ροή του προγράμματός μας. Μετά από αυτό το κολοδιάλειμμα. Αυτό, παιδιά, είναι κάτι το οποίο μπορείς να το εξετάσεις και από τις δύο πλευρές της συζήτησης και να δεις τις ηλιθιότητες, ρε φίλε. Δηλαδή, μία για κάθε κολομέρι, έτσι. Μία για κάθε κολομέρι, ακριβώς. Θυμάμαι, είδα μια φωτογραφία. Ήταν ο κόλλος από πάνω, από κάτω είναι η σκηνή με την Άμπη στο The Last of Us 2 και από πάνω έγραφε «This is preposterous» και από κάτω έγραφε «This is art». Λοιπόν, ρε, είχα πετύχει σε meme τη σκηνή με την Άμπη, σε φωτογραφία. Δεν έχω δει αυτή τη σκηνή ποτέ εν κινήσει. Όταν έπαιζε The Last of Us 2 που φτάνει στο πλοίο που είναι με αυτό το μαλάκα, τον insert Dragman, με το που κατάλαβα ότι η φάση πήγαινε για αυτό το σκηνικό, απλά είναι το μόνο σινεμάτι που δεν έχω δει στο The Last of Us 2. Το έκανα skip σε εκείνο το σημείο, σε βάζει, όχι πού στην Dragman, δεν θα με ιδιάσει τώρα. Έκανα μια φοβερή συζήτηση για το πόσο λίγο είναι ο Dragman πρόσφατα με έναν πολύ γνώστη, ρε παιδί μου, της βιομηχανίας φίλο. Τέλος πάντων, μην επεκταθούμε τώρα σε πέσινα ξινά στα φύλλα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εάν παίζεις το survival horror και θερείς ότι σου στερούνται τα ανθρώπινά σου δικαιώματα, αν δεν μπορείς να ντύσεις τη Τζιλ καμαριέρα με ένα τάγκα και ζαρτιέρες, έχεις πρόβλημα. Πήγαινε στον πνευματικό σου να σε βοηθήσει. Γιατί μάλλον θα. Για να έχεις απόψεις, μάλλον δεν θες ψυχοθεραπεία, θες πνευματικό. Έχεις μια κατεύθυνση. Που έχει ο φίλος. Στάσου να τελειώσω, Βρονιάρη. Λοιπόν, δεν έχεις απλά πρόβλημα. Δεν έχεις και PC. Λοιπόν, εάν με πάσα ειλικρίνεια λες ότι ακολάρες. Και αυτό μπορείς να το πάρεις σαν αμφίδρομα και υγιώς και να πεις ότι okay, form perfect στολή από εδώ πέρα, form perfect στολή φοράει και ο Λίον στο Resident Evil που λέει ο λόγος, όταν βγάζει το jacket από κάτω φοράει το κοντομάνικο και είναι φέτας και γαμάτος, ας πούμε. Hey, αν αυτό το πράγμα, ναι, αν αυτό το πράγμα όμως το ενστερνίζεσαι, δεν το λες επειδή είναι της μόδας. Αν λες, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ακόμα και αν κάποιες φορές παρατραβιέται, αν το εικαστικό αποτέλεσμα είναι συνολικά γοητευτικό, είσαι, ρε παιδί μου, είσαι λίγο βοιέρ, είσαι λίγο ειδονοβλεψίας. Που δεν το λέω υποτιμητικά αυτό, τελείως ετοιμολογικά το λέω, οκ. Okay. Εντάξει, αλλά παιδιά, καμία επανάσταση δεν έγινε ούτε με τα βυζιά της Τίφα, ούτε με τον γκόλο της, πώς θα τη λένε αυτήν, την Eve, ούτε με τον γκόλο της Eve. Είναι απλά το Sex Cells, το πιο αρχαίο, η πιο αρχαία παραδειγματοποίηση στον κόσμο, ωραία. Υπάρχει ένα όριο στο οποίο μπορώ να δω το merit και εμένα μου αρέσει η στολή της Claire, η biker uniform στο Resident Evil 2 remake που είναι skin tight, δερματίνει από την κορυφή στα νύχια, αλλά είναι όντως biker suit. Έχει μια σχέση με τον κόσμο μες τον οποίο παίζεις. Τώρα αν μου σκάγει εκεί πέρα η Claire με το μπικίνι, δεν της άξιζε να δραπετεύσει τη Raccoon City, ρε φίλε. Δηλαδή είναι τέτοιος ο κάλος. Να παίξει Final Fantasy 7. Λοιπόν, okay. Ελπίζω να είναι καλό παιχνίδι. Ποιος δεν θέλει, ρε μαλάκες, να παίξει καλά ένα καλό hack and slash στις μέρες μας. Πλάκα μου κάνεις. Το οποίο φαίνεται να είναι ψηλό, να πηγαίνει προς όλους. Έχω ακούσει τόσα πράγματα τα οποία χάνονται μέσα στη συζήτηση για κόμμους. Και εγώ έχω ακούσει πολλά πράγματα. Θέλω να παίξω το γαμημένο το game, να δω πώς είναι το performance, τα γραφικά του, το gameplay του. Μιλώντας για κόμμους, ας πούμε και ένα φρέσκο νέο. Το νέο trend στο Twitch, το έχετε δει? Όχι. Αυτό που κάποιος ανέβασε στο... Ανέβασαν και στην ομάδα, ναι. Ναι, το πρώτο που το είδα φευγάλε, δεν έχω πλάβει. Όπου streamers παίζουν εξαπλωμένες ή bend over, ξέρω εγώ, και κάνουν προβολή το game στα κολομέρια τους. Αυτό. Μπορείτε να συνεχίσετε με την ημέρα σας. Καθίστε εσείς να δουλεύετε τώρα 8 ώρα και 10 ώρα και 12 ώρα να περνάτε συνεντεύξεις, να ξυρίζεστε για συνεντεύξεις. Καθίστε εσείς εκεί. Το επόμενο τριπλέι. Είσαι καλοζωισμένος σαν τον Γκάρφιλντ. Μη λες τίποτα εσύ. Υπάρχουν καρμύριδες εκεί έξω που έχουν φάει τα σκατά με τη σέσουλα. Μπρο, θυμίσω ότι έχω θυσιάσει, αν θέλεις, την καλύτερη ίσως δεκαετία της ζωής μου.
πηγαίνοντας στο εξωτερικό για να μπορέσω να είμαι σε αυτή το. Δεν λέω κάτι αντίθετο. Θέλω να πω απλά ότι υπάρχουν όντως αναξιοπαθούντες αυτής της κατάστασης και κάποιοι οποίοι είμαστε για τον ΑΒ λόγο λίγο πιο προνομιούχοι, έτσι. Αλλά προχθές έκανα ένα φοβερό rant στο stream, ρε φίλε. Να το πω ή θα παρεκκλίνουμε πάρα πολύ. Πες, τώρα δούμε αν θέλουμε να πει άλλα κι άλλα. Μιλούσαμε για το θέμα της υποστήριξης των content creators, ρε φίλε. Γιατί εχθές έκανα μια υπέρβαση ψυχής κατόπιν αιτήματος συμπαίκτη, λέει, θες να παίξουμε λίγο Fire Team Elite που πέρασαν 2 μήνες. Και λέω, θα παίξουμε λίγο Fire Team Elite. Είχα κάποια στιγμή για κανένα τρίωρο, είχα 35 και άτομα. Που για τα, πώς τραβάει έτσι αυτό το, πώς για τα δικά μου streams είναι καλά νούμερα αυτά. Ναι. Λοιπόν, και μου λέει, και είχα ένα poll και έλεγε, διασκεδάζετε που το βλέπετε αυτό ή να το αφήσουμε να πεθάνει. Και είχα 75% γαμάτα, καθόμαστε παρεούλα και τα λοιπά. Και μου λέει ότι πας. Γιατί δεν το κάνεις, ρε, λέει, μια φορά στις 2 εβδομάδες, μια φορά το μήνα. Αυτός δεν βρέξει χρόνια στο κανάλι, έτσι. Και του λέω, άκου να δεις, man, θα κάνουμε μια συμφωνία οι δυο μας. Τώρα παρακολουθούσαν 35 άτομα, έτσι. Εάν θέλετε, θα το υποστηρίξετε εσείς αυτό το project. Εσείς που θέλετε να βλέπετε Fire Team Elite. Και έγινε ένα, ξεκίνησε μια συζήτηση όσον αφορά στο ότι ο θεατής παίρνει το content, γιατί σου λέει θα το κάνεις έτσι κι αλλιώς, και θεωρείται εκτίματο αυτό, ρε φίλε. Θεωρεί ότι ο τζάμπα ζει. Δεν χρειάζεται να ανταποδώσει τίποτα. Μπορεί να το ρουφάει έτσι με μια σωλήνα, έτσι. Αυτός που το έφτιαξε, προφανώς το έφτιαξε σε μια εναλλακτική διάσταση που είχε περιόριστο χρόνο στη ζωή του. Και ενέργεια και όρεξη και δεν έχει καλύτερο πράγμα ναι, να κάνει. Ναι, και ποτέ δεν απαγοητεύεται, ποτέ δεν έχει κάνει burnout. Επαγγελματίας. Ναι, λοιπόν. Και όλο αυτό οδήγησε σε ένα rant μου, όπου κάποια στιγμή κατέληξα να λέω το εξής. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ανθρώπων που βλέπει τσόντες, μισεί τις ηθοποιούς τις τσόντες, ρε μαλάκα. Δηλαδή πάνε σε ένα τσόντο site και δεν στη γράφουν οι παλιωμαλάκες οι χαβανιάριδες από κάτω. Δες στα σχόλια. Δεν έχω δει ποτέ. Η φάση είναι ότι αυτοί τον παίζουν όλη μέρα, ρε μαλάκα. Είναι κάτι σαν τους ιερείς που όλοι οι γκέι ιερείς μισούν τους ομοφιλόφιλους. Υπάρχει ένας εσωτερικός διάλογος εσωτερικής, πώς να το πω ρε παιδί μου, αυτοεξορίας ας πούμε, μίσους προς το ίδιο στον εαυτό, ωραία. Και το προβάλλεις στο πρώτο πράγμα που σου θυμίζει ότι είσαι σε αυτή την κατάσταση. Σου φταίει πορνοστάρ που εσύ όλη μέρα τον παίζεις ή δεν μπορείς να μιλήσεις σε ένα άτομο που σε ενδιαφέρει ερωτικά, ωραία. Επειδή μισούν τους εαυτούς τους λοιπόν, προβάλλουν το μίσος τους εκεί. Πού το πας ρε πούστη, για να συνέχισε, ναι. Τώρα που είπες πού το πας ρε πούστη, έχασα το train of thought μου ρε μαλάκα. Όχι ρε. Όχι, θα το βρω όμως, δεν γίνεται να το αφήσουμε στην μέση, γιατί θα γίνει σαν τέλη φορά με τα Transformers που με κατέστρεψες. Λοιπόν, και πολύ κόσμο. Εδώ freeze frame, θα το μοντάρεις μετά. Πού ήθελα να το πάω ρε μαλάκα, τι είχαμε ξεκινήσει να λέμε. Για τους calls στο Twitch. Λοιπόν, το βρήκαμε. Λοιπόν, και μετά το πού το πας που λέει ο Τζίμις, λοιπόν, we are back, θέλω να πω το εξής. Αυτές οι τύπισες προφανώς δεν έχουν πλούσιο μπάρμπα και δεν θέλουν να δουλεύουν σε κάποιο κολοκαφέ πιθανότατα και ξέρουν ότι είστε μαλάκες. Ωραία, στην ψύχρα. Σας το λέω παιδιά, λυπάμαι για όσους δεν συμπαθούν την ευθύτητα του λόγου μου. Ξέρουν ότι είστε μαλάκες γαβανιάριδες και ότι στο 1%, όχι 1%, 1 στο εκατομμύριο να σας απαντήσουν στο chat, τις δίνετε views και φράγκα ασύλληπτου μεγέθους. Γιατί όταν πολλοί μαλάκες απελπισμένοι μαζεύονται, το κασέ πάει πολύ ψηλά. Εκμεταλλεύονται τη δική σας ανεπάρκεια, λοιπόν. Δεν είναι το πιο ηθικό πράγμα στον κόσμο, αλλά αν θεωρείτε εκπόρνευση να βγάζεις τον κόλο σου στο Twitch, δεν ξέρεις πόσο εκπόρνευση είναι να πηγαίνεις Τεζόν, τη Μύκονο, στη Λάτζα και να έχεις έναν χοντρό μαλάκα ο οποίος δεν ξέρει να γράφει επειδή του άφησε ένα ακίνητο ο παππούς του να σου κάνει τη ζωή ποδήλατο για 8 μήνες.
Οπότε, πριν να είμαστε τόσο έτοιμοι να πούμε ότι αυτό είναι κατακριτέο, ενώ το άλλο είναι η δουλειά του τίμιου του εργάτη και τέτοιες μαλακίες. Ωραία. Το θέμα είναι, τι εργαλείο έχει ο καθένας στη διάθεσή του να εκμεταλλευτεί, ποιοι είναι οι ηθικοί του φραγμοί, θες να μου πεις, το θέσεις έτσι. Οκ, αν θες να το πάρεις έτσι, πιο πολύ για ηθικολογία, το βλέπω παρά για ουσιαστική ηθική. Για μένα, ξέρετε που τραβιά τη γραμμή σε όλο αυτό. Εάν έχεις αυτό το παραθυράκι που λέει bathtubs στο Twitch για τους simps, να είσαι μες στο bathtub με τις σαπουνάδες. Μούσχεμα και να έχει κολλήσει το μαγιό πάνω σου, ρε φίλε. Είτε είσαι ηγκόμενα, είτε είσαι ο Μαδραβίλς με το μαγιό. Με το μανκίν του Μπόρατ. Λοιπόν, το μόνο ανήθικο πράγμα σε αυτό είναι να μην παρέχετε το προϊόν που υπόσχεσαι στο μαλάκα τον Τάκη. Γιατί ο Τάκης είναι μαλάκας, ετυμολογικά. Πάσα δώσω και μαλακία που γράφει και η Καινή Διαθήκη. Έτσι είναι μαλάκας. Όπως το γράφει το λεξικό. Μπαίνει εκεί μέσα και ελπίζει για κάτι που δεν θα συμβεί ποτέ. The definition of insanity. Αλλά ανήθικο είναι να του υπόσχεσαι ότι θα του πιάσει το σόμπορο γιατί είναι απελπισμένος και να μην του πιάσει το σόμπορο. Αυτή είναι η τσογλανιά. Η τσογλανιά δεν είναι ότι βγάζει τον κόλο σου. Αυτό το κάνεις με συνένεση. Ό,τι γίνεται με συνένεση είναι ok. Αν είσαι ενήλικος. Μέρες που είναι. Οπότε, μην βιάζεστε να κατηγορήσετε και να τις πείτε πόρνες, εκδιδόμενες. Αν δεν είχαν πελάτες εσάς, δεν θα μπορούσαν να το κάνουνε. Και για το ακόμα πιο τραβηγμένο σενάριο όλου αυτού, γιατί ζούμε και στην εποχή που ο κάθε αγάμητος λέει ότι είναι αγάμητος γιατί δεν έχει χιλιακούς, ας πούμε, άπειρες γκόμενες προσπαθούν να κάνουν κόλο καριέρα και δεν μπορούν όλες, παιδιά. Αυτή η βιομηχανία έχει κουμπιά. Ή τα πατάς και αυτό που κάνεις είναι βιώσιμο, που δεν χρειάζεται να γίνεις ξεφτύλας, χρειάζεται να έχεις αντίληψη μηχανισμού. Ή τα πατάς και είναι βιώσιμο, ή δεν τα βρίσκεις ποτέ και είσαι απλά άλλος ένας καρμύρης που διαμαρτύρεσαι επειδή δεν έχεις γκόμενα. Οπότε, χαίστε τις ηθικολογίες, ούτως ή άλλως σαν κοινωνία έχουμε πιάσει κολόπατο, μην μιλάμε για ηθικές τώρα εδώ πέρα, εντάξει. Και να βλέπετε που υπάρχει ειλικρίνεια πρόθεσης και που υπάρχει υγιής ανταπόκριση στο ζητούμενο. Γιατί όταν στέλνεις στο OnlyFans την Caitlyn μήνυμα, η Caitlyn έχει προλάβει το Μιτσάρα και απαντάει στο chat και εσύ το παίζεις, αλλά μιλάς με το Μιτσάρα, με τα μουσια τα δικά μου εδώ αυτά, τα γαμάτα, μέχρι εδώ θα το πάω, μέχρι εδώ. Πλεξούδες θα τα κάνω. Λοιπόν, είσαι χαϊβάν και πάλι δηλαδή που το κάνεις αυτό το πράγμα. Αν όμως η tips έχει OnlyFans και σου λέει θα σε παίρνω τηλέφωνο με βιντεοκλήση να με βλέπεις να σου κουνάω τη γλώσσα να πεταρίζει σαν την Αλεπού, μην την πείτε την κοπέλα με τα πορνάρα, γιατί στη φτώχεια των περισσότερων αυτά που αναγκάζονται να κάνουν οι άνθρωποι για να επιβιώσουν είναι πολύ χειρότερα από το να βγάλουν τον κόλ στο Twitch. Αυτά. Κοινωνικό μήνυμα. Ελπίζω θέλω να πω απλά ότι να βλέπετε το συσχετισμό. Νομίζω ότι γενικά όλοι εκμεταλλεύονται την ανάγκη, είτε είναι ανάγκη βασική, όπως είναι ας πούμε φαγητό, νερό, στέγη, είτε είναι οι πιο πάνω ανάγκες στην πυραμίδα των αναγκών. Νομίζω ότι έτσι είναι ο πολιτισμός, αν θέλεις. Δηλαδή όλοι προσπαθούν να κατοχυρώσουν μια θέση στην οποία θα προσφέρουν μια ανάγκη την οποία χρειάζονται άλλοι για να καλυφθούν και οι δικές τους οι ανάγκες. Τώρα κάτι ξεκίνησες να λες και ξεκίνησε ένα outer train of thought για αυτό το πράγμα που πήγα να κάνω conceptualize. Πήγα να κάνω, πήγα να παίξω λίγο disco-elysium και να το κάνω conceptualize και να το απλοποιήσω σε πολύ βασικό τέτοιο, αλλά δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω τους συσχετισμούς τους απαραίτητους. Αλλά όλα έτσι δεν είναι. Δηλαδή, μα γι' αυτό και λέω ότι η μόνη μου ένσταση είναι όταν μου λες ότι θα μου πουλήσεις πατάτες, να ανοίξω το σακί και να βρω μέσα πατάτες. Ναι. Όταν μου λες ότι θα πλατσουρίζω μέσα στην πανιέρα, να πατήσω το παραθυράκι επειδή είμαι ο μαλάκας ο Μίτσος και να δω μια γκόμενα να πλατσουρίζει μέσα στην πανιέρα ή έναν τυπά να πλατσουρίζει μέσα στην πανιέρα. Εντάξει. Να μην πατήσω το παραθυράκι επειδή είμαι ο μαλάκας ο Γιώργης και σε βλέπω με μια πετσέτα να πηγαίνεις έτσι 9 ώρες
Ωραία, οκ. Okay. Να το θέσουμε αλλιώς. Αυτό. Κάνω μια συζήτηση, έτσι. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Ούτε θα βγω να τις πω εκδιδόμενες. Οι εκδιδόμενες είναι εκδιδόμενες, αυτές που βγάζουν τον κόλλο τους στο Twitch, βγάζουν τον κόλλο τους στο Twitch. Κολλόμενες. Κολλιόμενες. Λοιπόν, η τύπισσα χρησιμοποιεί αυτό που έχει με τους ηθικούς φραγμούς που έχει ή δεν έχει για να βγάλει κάποια φράγκα. Έτσι. Mm-hmm. All good. Η Capcom που χρησιμοποιεί το Dragon's Dogma και τα microtransactions, γιατί μας χαλάει αυτό? Είναι πιο μεγάλη πορνάρα και από την Εστέλα στο Resident Evil 5, ρε. Είναι η χειρότερη. Γιατί και η Capcom χρησιμοποιεί αυτό που έχει. Την κολάρα της, ναι. Την κολάρα του Dragon's Dogma και σου λέει σακί πατάτες. Μα ακριβώς αυτό μιλάμε. Εκεί ακριβώς συμφωνούμε απόλυτα. Η εξαπάτηση είναι το μεμπτό σημείο της συνάρτησης. Η εξαπάτηση είναι το πρόβλημα. Αυτά τα γαμημένα έουλα που πατάμε I agree μας παίρνουν όλα μας τα δικαιώματα, μας δίνουν το προϊόν as is. Mm-hmm. As is, as is to as is, κόλλη σε κόλλους. Λοιπόν, as is και δεν μπορείς μετά να διεκδικήσεις τίποτα. Ναι. Ωραία. Άμα δεν συμφωνείς δεν το παίζεις. Και το γαμημένο πρόβλημα, περίμενα το Dragon's Dogma όπως περιμένετε μερικοί το Χριστό, ρε. Αυτοί που είστε των τελευταίων ημερών. Λοιπόν, έτσι το περίμενα το Dragon's Dogma. Έπαιξα το Dragon's Dogma 1 την πρώτη μέρα που βγήκε και το είχα λιώσει. Ήτανε πολύ αγαπημένο μου παιχνίδι και δεν αγόρασα το Dragon's Dogma 2. Γιατί δεν μ' αρέσει να με πιάνουν μαλάκα. Δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Έχω φίλη η οποία έκανε support σε ένα από αυτά τα mobile games, ρε φίλε. Και λέει, το directive της εταιρείας είναι, όταν μας καλεί ο πελάτης, τσεκάρουμε αν είναι φάλαινα. Αν είναι φάλαινα, του λύνουμε το πρόβλημα και αν δεν είναι φάλαινα, του κάνουμε troubleshooting. Που λέμε δηλαδή πέντε μαλακίες που δεν κάνουν τίποτα και κλείνουμε το τηλέφωνο. Ή του δημιουργούμε κι άλλα. Είσαι φάλαινα ή ο Καρμύρης που δεν θα έχει tech support. Γιατί τώρα την έφαγε την καμπάνα η Capcom και θα πατσάρει και πολλά από αυτά θα τα γυρίσει τούμπαλι. Γιατί παιδιά στην πραγματικότητα αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι καταναλωτές. Πώς με πήρατε σήμερα απ' έξω, θα τα ακούσετε τώρα, μαλάκες. Λοιπόν, αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι καταναλωτές είναι το εξής. Η βιομηχανία του gaming, ίσως και του κινηματογράφου τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτύξει κάποια σχετικά αξιοπρεπή αντανακλαστικά. Και αυτό γιατί το πράγμα ξεχύλωσε. Πριν ξεχυλώσει, FIFA's, κοντές κάθε χρόνο. Επιταγή, λευκή. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει η μύρλα, γιατί... Μαλακά, αυτά είναι drop in the bucket σχέση με τα mobile και τα gacha. Σίγουρα, αλλά εκεί μιλάμε για gamers τουαλέτας. Δεν το πάω καν μέχρι εκεί, δηλαδή δεν με απασχολεί mm-hmm. αυτό το πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε αναπτύξει κάποια σχετικά αντανακλαστικά. Υπάρχει ακόμα αυτό το θα κάνουν τη μαλακία και μετά ενδεχομένως να πάνε να τη μαζέψουν. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο μέσος καταναλωτής είναι το εξής. Υπάρχει ένας γιγαντιαίος κλάδος της ψυχολογίας, της επιστήμης της ψυχολογίας, χρηματοδοτούμενη έρευνα αφού από τις διαφημιστικές εταιρείες, τις διεθνείς, για το λεγόμενο επικοινωνιακό profiling, όπου ο άλλος έχοντας μελετήσει με επιστημονικά τεκμήρια και στατιστικές βάσεις το πώς θα κινηθείς εσύ όταν θα σου πασάρουν την ψωλιά μπροστά σου, ξέρουν από πριν αν θα το αγοράσεις ή όχι. Εγώ θυμάμαι όταν άρχισα τα μικροτρανζάκσια στο Destiny. Βγαίναν όλοι και λέγανε, μαλέκες, ποιος θα πάει να αγοράσει τώρα αυτό το skin για 30 ευρώ. Και έβγαινε ο Ντάτο, ένας YouTuber για το Destiny, και έλεγε, ξέρουν το ότι θα τα αγοράσετε, γιατί έχουν αναλύσει το pattern σας. Ξέρουν πριν από εσάς ότι θα το υπομείνετε, ότι θα το φάτε το υπόθετο. Είναι πολύ μικρή μερίδα της κοινωνίας η οποία έχει ανοίξει τον εγκέφαλό της και κάνει κριτική αξιολόγηση του τι είναι αυτό μπροστά της. Οι περισσότεροι είναι σε φάση, μου αρέσει το Lord of the Rings, θα πάρω τον Gollum. Ξέρετε ποιοι είστε, ρε. Ξέρετε ποιοι είστε, ρε, μαλάκες. Λοιπόν, και ξέρετε και το πιο γαμάτο σε αυτή την κατάσταση είναι ότι όσο πιο μαλάκας, δηλαδή όσο πιο κοντά φτάνει στο «η γλώσσα μας θα ήταν η διεθνής διάλεκτος, αλλά ο Εβραίος ψήφισε τα αγγλικά», όσο πιο κοντά σε αυτό φτάνεις, τόσο πιο πολύ νομίζω ότι βλέπεις όλη την εικόνα, αλλά δεν βλέπεις ούτε τα τέτοια σου. Είσαι ο πιο βλάκας από όλους. Ωραία. Μην απορείτε που τα κάνουν αυτά. Και ο μόνος τρόπος να
κάνουν rollback αυτών ή να μαζέψουν τον κόλο τους και να σταματήσουν τις μαλακίες, είναι να τρώνε πολύ σκατό και να φλοπάρουν αυτά που βγάζουν. Γιατί αν αφήσετε μόνο τους απολογητές να βγαίνουν και να λένε το καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών, με λέξει Elden Ring Killer, Dragon's Dogma 2, τέλειο, τέλειο, όλα τέλεια. Έχει και μέσα στον κόσμο Travel Stones. Τι φάγατε μαλάκες μετά, δεν σας σώζει τίποτα. Και φυσικά θα πάρει και εμάς η μπάλα, που δεν θέλουμε να αυτό είναι. Ωραία. Αυτό είναι κάθε φορά που γκρινιάζουμε. Ναι. Λέμε, γιατί μετά παίρνει εμάς. Σύγχρονες δημοκρατίες. Λοιπόν, οπότε... Ο highlight από προηγούμενο AAA, λέει, είναι από τα αγαπημένα του αδερφού του κομμάτια του AAA αυτό, που έλεγε κάτι για... να μπούμε ευγενικά στο γραφείο της εταιρείας, να ρωτήσουμε ευγενικά το receptionista πού είναι ο κύριος ο οποίος έβαλε αυτό το microtransaction. Ναι, ναι, και μετά διάφορα action points spent σε throw attacks και δεν ξέρω λίγο τι. Να το πιάσει και να το πετάξει το παράδειγμα. Arts and crafts με γραβάτες, είχα κάνει allude σε διάφορα πράγματα, το πήγαμε και προς Γαλλική Επανάσταση μεριά. Γενικά, ναι, σαν πρώτο βήμα αυτό είναι, αλλά ειλικρινά, παιδιά, επειδή έχω γνωρίσει και τα άτομα, μαλάκα, το θυμάμαι, δηλαδή, ήταν η πρώτη φορά που είχα έρθει σε επαφή πραγματικά με Microtransaction Specialist. Δεν είχε αυτό τον τίτλο, είχε κάποιον άλλο τίτλο. Ήταν μια τύπησα η οποία είχε τελειώσει οικονομικά, ψυχολογία, δεν θυμάμαι, γιατί είναι αυτά τα unholy Venn diagrams, τα microtransactions, όπου θέλουμε λεφτά, πώς θα τους πάρουμε τα λεφτά, η ψυχολογία. Θέλει κατάλληλες ερωτήσεις. Είναι από αυτά τα πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να δουλεύουν, φυσικό βούτυρο και μπανάνα για παράδειγμα, αλλά δουλεύουν για κάποιο λόγο. Ή ξέρω εγώ σίκα και τυρί. Κάτι τέτοια περίεργα πράγματα. Θυμάσαι. Για να σταματήσω να μιλάω για φαγητό. Έχεις να πεις κι άλλο, ναι, οκ. Και προσπαθούσα να ψυχολογήσω. Και η τύπησα δεν είχε καμία σχέση με games, τίποτα. Δηλαδή ήταν απλά σε φάση, αυτό είναι μια δουλειά για εμένα, πώς να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα resources και να εκτάξουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Ένα σε φάση δεν καταλάβαινε, δεν νομίζω ότι μπορούσε να ξεκινήσει να καταλαβαίνει σε cultural επίπεδο τι έκανε αυτό. Και μου πείτε τώρα ότι τα video games δεν είναι κουλτούρα. Όχι, αυτή είναι cyborg οι χαρακτήρες. Όπως δεν είναι και όλα τα βιβλία κουλτούρα, όλες οι ταινίες κουλτούρα. Αλλά επειδή έχουν βγει 5 γαμημένες καλές ταινίες, 50-500, 5 γαμημένοι καλοί δίσκοι και 5 γαμημένα καλά βιβλία και τα θεωρούμε αυτά κουλτούρα, έτσι και η δική μας γενιά νομίζω οδηγάει το charge, αλλά και οι επόμενες θα το θέσουν ότι και τα video games μπορούν να είναι κουλτούρα. Και αυτό το πράγμα που κάνουν αυτοί οι τύποι, το γαμάει στα γενεοφάσκια του, αν θέλεις, όλο αυτό το εγχείρημα. Σκέψου τώρα να υπήρχαν microtransactions σε ταινίες και βιβλία, να θα βρει κάποιο τρόπο. Να ήταν σε φάση, θα ήθελες ένα extended κεφάλαιο που ο Harry Potter φασώνεται με την Τζίνι. Είναι ένα director's cut στο Blu-ray, ρε μαλάκα. Μα δεν είναι τυχαίο που το gaming έχει φτάσει πρώτο. Προφανώς γιατί οι εταιρείες μίλησαν περισσότερο κασέρι. Έκανε ένα χαλίνητο όνειρο, Φάιφ τώρα με αυτά που είπε. Ήταν σε ένα χαλίνητο όνειρο. Πάνω σε αυτό θα πω ότι ένα νεάκι που βγήκε ότι το 70% των εσόδων της EA και της Take-Two προέρχεται από microtransactions. Καταλάβετε τι σημαίνει αυτό για αυτές τις εταιρείες, δηλαδή. Αλλά σε όλο το point που έκανε, εντάξει, δεν μπορώ να απαντήσω. Η Take-Two, μαλάκα, ειλικρινά, να σου το πω, ειλικρινά, η Take-Two βγάζει παιχνίδια γιατί απλά έχει προσωπικό το οποίο εργάζεται πάνω σε αυτά και πρέπει να δικαιολογήσει ότι τους πληρώνει. Είναι ο μόνος λόγος που βγάζει παιχνίδια. Παιχνίδια. Αν μπορούσε να κατεβάσει ρολά, να διώξει όλους τους developer και να κρατήσει μαλάκα 5 τύπους οι οποίοι θα βγάζουν GTA Online packs και να έπαιρνε απλά τα microtransactions του GTA Online, ειλικρινά, αν υπήρχε ένα business plan που το τροφοδοτούσε αυτό, θα το έκανε, μαλάκες, πραγματικά. Νομίζω ότι απλά βγάζει παιχνίδια, ξέρεις, μια φορά τη δεκαετία, σε φάση, τι σας πληρώνω, 7.000 προσωπικό. Πάντως, αυτό που είπε τώρα πριν, για τη γενικότερα αξιοπρέπεια και τι κάνει ο καθένας για να ζήσει σε αυτό το γαμό κόσμο, γενικά πριν, πείτε οτιδήποτε, διαβάσετε μια είδηση, ο τάδε πατέρας ξέχασε το παιδάκι του στο αυτοκίνητο, ο τάδε άνθρωπος έκανε αυτό, μην είστε τόσο κατακριτές. Αυτό που είπε δηλαδή ο Φάιωθ έχει πολύ μεγάλη ουσία να κρατήσετε. Μην είστε τόσο αφοριστικοί
με τους πάντες και με τα πάντα, γιατί ο καθένας κρύβει μια ιστορία που δεν την ξέρετε και πραγματικά στην επόμενη στροφή θα τύχει σε εσάς. Δεν γίνεται έτσι πλέον που κινούνται οι ρυθμοί σε αυτή την κοινωνία που ζούμε να μην μας τύχει μια στραβή και μια ανάποδη και να είμαστε εμείς στην επόμενη φάση αυτοί που θα βγάλουμε τον κόλλο μας στο Twitch και αυτοί που θα κάνουμε διάφορα πράγματα και πολύ χειρότερα, όπως είπε και ο Φάιο, από αυτά που κάνουν που θα βγάλουμε στο... Να μην είμαστε τόσο χωριστικοί με τους ανθρώπους που παθαίνουν αυτά. Υπάρχει τεράστια άγνοια καταρχάς του TST βαλόμενη ψυχολογία, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει είτε μια... είναι μια ψυχική νόσο, υπάρχει μια χημική ανισορροπία στον εγκέφαλό του, οτιδήποτε θα λειτουργήσει με τρόπους οι οποίοι θα φανούν στον πιο ισορροπημένο τελείως κουλή ή προσβλητική, whatever. Αλλά ο άλλος άνθρωπος μπορεί να έχει ορική διαταραχή, μπορεί να είναι αυτιστικός, μπορεί να έχει χιλιαδιό και να λειτουργεί απλά με τον τρόπο που για αυτόν είναι μηχανισμός επιβίωσης και εσύ να τον βλέπεις απλά και να του λες είσαι μαλάκας. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του να είσαι κατάνθρωπος και του να έχεις κάποιο είδους ανεπάρκεια, ρε παιδί μου, να το θέσω έτσι. Να αντιμετωπίζεις μια δυσκολία, ας πούμε, η οποία είναι γενετική, η οποία είναι ψυχολογικής φύσης. Δεν είναι το ότι θα το πούμε βάσει καλής διάθεσης επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, μη κρίνετε τους συνανθρώπους σας. Γιατί άμα δεις την κολοσυμπεριφορά, ναι, ρε φίλε, να την κρίνεις και να του πεις είσαι τσόγλανος. Ναι. Αλλά όταν βλέπεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αντιληφθείς κάποιες φορές και λες γιατί λειτουργήσε κατά αυτόν τον τρόπο αυτός ο άνθρωπος. Ρε φίλε, μπορεί τα κριτήρια να είναι τελείως διαφορετικά. Τα κριτήρια μπορεί να είναι πέρα από τη φαντασία σου, δηλαδή να μην μπορείς να τα διαλυθείς. Αυτό που απομονώνουμε ένα καρέ, μια είδηση, κάτι και από κάτω γίνεται ένας οχετός που πραγματικά δεν ξέρεις όλο το υπόλοιπο. Δηλαδή βλέπεις ένα καρέ, δεν έχεις όλη την εικόνα για να μπορείς να κρίνεις αυτό και είναι αυτά που λέγονται, είναι, να σου πω, σοκαριστικά πράγματα. Καταρχάς υπάρχει τρομερή παραποίηση των γεγονότων. Και παραποίηση, ναι. Θες να πατήσω, μάλλον θέλετε να πατήσω το κόκκινο κουμπί του Firefly άλλη μια φορά. Γιατί αυτή τη στιγμή μας ακούνε δύο ειδών άνθρωποι. Μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι αναρωτιούνται πώς το διάλογο είναι τα games. Αυτή είναι μια εκπομπή για games. Και μας ακούνε και οι άλλοι μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι πάντα γράφουν στα σχόλια από κάτω ότι εκτιμάμε αυτό που κάνετε και ότι τα λέτε διαφορετικά πράγματα από ό,τι ακούμε. Και πραγματικά με λέγανε, δεν νομίζω ότι έχω ακούσει άλλο podcast. Σίγουρα δεν ακούω πάρα πολλά, αλλά δεν έχω ακούσει rant τέτοιου βεϊνεκούς, ας πούμε, δηλαδή να βγαίνει τόσο έξω από το gaming. Και χαίρομαι πραγματικά, δηλαδή, με τη μάη που με παίζετε. Θα κάνω μια μικρή παύση, απλά να πετάξω ένα τυράκι στους αριστερούς, στην αριστερή μεριά του κοινού, η οποία είναι σε φάση where the game's at. Θα πω μια μικρή είδηση για games και τις απόψεις μου και μπορείς μετά να... Και μετά μπορείς να με αγγίξεις εδώ. Αυτό. Για games θα μιλήσω και θα πατήσω το κόκκινο κουμπάκι. Ένα λεπτάκι. Το No Man's Sky, το γνωστό ανέκδοτο αρχικά που είχε δημιουργήσει τόσο hype και όλοι ξέρουμε την ιστορία του ότι βγήκε ένα hollow παιχνίδι και πλέον βάζει τα γυαλιά στα πάντα για support, για ό,τι θες, για gameplay loops. Έβγαλε άλλο ένα update, δεν έχουν σταματήσει από ό,τι φαίνεται, παρόλο που δουλεύουν πάνω στο Live No Fire, το οποίο κάνει overhaul τα Space Stations. Τα Space Stations μέχρι πρότινος ήταν όλα σε φάση πώς είναι στο Elite Dangerous που έχουν. Υπάρχουν τύποι Space Stations, αλλά είναι όλα ίδια, δηλαδή όλα τα Space Stations είναι ίδια. Τώρα έχει σαν randomized, δηλαδή πέτυχα έναν σταθμό, ο οποίος ειλικρινά από απόσταση έμοιαζε με τον Νοστρόμο. Δεν ξέρω αν έχετε δει τον Νοστρόμο zoomed out στο Alien, που είναι μαλάκα σαν μια πόλη. Που πετάει στο διάστημα. Και ο πρώτος σταθμός που βρήκα ήταν αυτό το πράγμα. Και μέσα σε φάση με έλεγα τι έχουν φτιάξει τύποι. Τελείως διαφορετικά layouts μέσα, ανασταθμό, ανατύπο. Τρελό update. Και το μεγαλύτερο πράγμα που βάλουν μέσα, πέρα από guild progression, ότι ανεβαίνεις ranks με τα κάθε factions και τα guild σου δίνουν δωράκια ανάλογα τι rank είσαι. Υποτυπώδες progression, γιατί το No Man's Sky. Αυτό είναι υποτυπώδες progression ούτως ή άλλως. Το σημαντικό είναι ότι βάλανε spaceship customization και πλέον μπορείς να κάτσεις να φτιάξεις το δικό σου σκάφος όπως το θέλεις εσύ. Είναι περίπου σαν πιο απλοϊκό σύστημα του Starfield. Αυτό θα σου πω. Άντε και Starfield. Δεν το κολλάει τόσο όσο το Starfield. Το Starfield δηλαδή φαίνεται ότι μπήκανε πολύ πόροι πολύ πιο πολύ να λειτουργήσει αυτό.
Αυτό ήθελα απλά να αναφέρω ότι αυτό το update βγήκε. Όσοι δεν έχετε ρίξει μια ματιά στο No Man's Sky, μπείτε να το δείτε. Πραγματικά οι τύποι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Κάθε φορά που βγάζουν ένα νέο update είμαι σε φάση. Μαλάκα, δεν είχα σκεφτεί καν ότι θα μπορούσα να είχα να κάνει αυτό το τέτοιο. Και ναι, ότι όπως είχε κοντέψει να πηδήξει από το παράθυρο τότε με το σκατό. Και καλά έκανε. Και καλά έκανε. Και καλά έκανε. Να μάθει. Και νομίζω έχει μάθει τώρα και με το Lightning Fire. Πραγματικά, και το γράφουν και στα patch notes, λέει αυτό είναι το πρώτο βήμα για πιο μεγάλα πράγματα που έρχονται. Και με σε βάση την πρώτη εννοεί. Έχει αλλάξει, ξέρω εγώ, δομικά το game. Το μόνο πράγμα που λείπει στο No Man's Sky, για να το πω για άλλη μια αγαπημένη φορά, είναι διαστημόπλια τα οποία να είναι πιο μεγάλου τύπου, να είναι δηλαδή σαν κορβέτς. Τα οποία να μπορεί να περπατήσει μέσα. Πώς είναι στο Star Citizen που έχει σκάφη, στα οποία στο Star Citizen. Θα το Τζον Σίνα, δεν το βλέπω αυτό. Φίλε, το Star Citizen έχει 2-3 αποστολές, mission σε φάση για να κάνουν αλφα τεστ όλο αυτό το μπάχαλο, οι οποίες όταν δουλεύουν σωστά, είναι από τα πιο spectacular πράγματα που έχεις δει, this side of Planet Side 2, θέλω να σου πω. Απλά και θα το αφήσω εκεί. Άστο. Άστο. Λοιπόν. Φάιωθ, το συζήτησαμε, κάτι που το συζητήσαμε και στο Game Cafe, ναι. Βγήκε τώρα ένας leaker και είπε... Leaker από το Resident Evil 2. Ναι, μπράβο, και κοντά έπεσες, κοντά έπεσες. Έχει έμπιθος άνθρωπος μεταξύ μας και είπε ότι η Capcom, μιας και μιλάμε για Dragon's Dogma 2, μιλούσαμε μάλλον κάποια στιγμή μέσα σε αυτήν την εκπομπή για Capcom, προσανατολίζεται το Resident Evil 9, να το κάνει open world. Ναι, το διάβασα αυτό. Mm-hmm. Α, τέτοιο κουμπί θες να πατήσεις. Αυτό θα, ναι, το έκρινε και ο Μανδραβίλαρος. Μα αυτό, είπα για games θα μιλήσω. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Και εμείς το συζητήσαμε τον καφέ, ναι. Εκτενέστερα, αλλά θα μας πεις και εσύ. Το Resident Evil 4, ας το θέσουμε σε μια αναλογία του Dark Souls. Ωραία. Mm-hmm. Δηλαδή έχει αρκετό γεωγραφικό εύρος και με τα hunts μπορείς να κάνεις αρκετό backtrack και να εξερευνήσεις περιοχές σε δεύτερο χρόνο, να βρεις medallions, να κάνεις να δείξεις. Τώρα μιλάμε open world, τι έκτασης ακριβώς. Γιατί κάτι στο οποίο ας πούμε απέτυχε παταγωδό στο Alan Wake 2, παρά την πολύ δυνατή του γραφή, ήταν ότι έχανε όλη του την ένταση όταν έβγαινες σε ανοιχτούς χώρους. Δηλαδή το παιχνίδι προσπαθούσε να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα και αυτό, ήταν τελείως μάταιο. Δεν υπήρχε καμία ατμόσφαιρα, ήταν μια διάφορη μαλακή, απλά βαριώσουνα. Όλα αυτά τα παιχνίδια, τα παιχνίδια που προσπαθούν να φύγουν από τη συνταγή την ατμοσφαιρική και την πιο μικρή, να θυμίσω το μέτρο. Δηλαδή άλλο το μέτρο 2033 και Last Light και άλλο το Exodus σε θέμα ατμόσφαιρας όταν έβγαινε εκτός. Ναι, αυτό το άκουσα από το όπως και χθες. Ναι. Αυτό που θα μπορούσε ενδεχομένως να δουλέψει για ένα παιχνίδι σαν το Resident Evil θα ήταν κάτι σαν το πρώτο Alan Wake, δηλαδή όπου θα υπήρχε σκοτάδι, όπου δεν θα υπήρχε shelter, θα ήσουν σε συνεχή κίνδυνο να σε σκοτώσει το περιβάλλον, εν πάση περιπτώσει. Κοίτα, έχουν καταφέρει να ενσωματώσουν εκτενή οπλοστάσια με αναβαθμισιμότητα, σιγαστήρες, thermals, 2 επιζούμ, 4 επιζούμ scopes, διαφορετικούς τύπους πυρομαχικών, ammo crafting, collectibles, δηλαδή όλα αυτά κάπου τα έχει κάνει καλά στο παρελθόν. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε ποτέ ένας horror τίτλος να δουλέψει σε πολύ ανοιχτή κλίμακα. Δηλαδή λέγοντας πολύ ανοιχτή να το κάνουμε, ρε παιδί μου, Elden Ring, Resident Evil, ας πούμε. Ωραία. Αλλά σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερης έκτασης θα μπορούσε να δουλέψει, ρε σε. Με προαιρετικούς χώρους και πράγματα να κάνεις κτλ. Κοίτα, είπες την κατάλληλη λέξη, γιατί και εγώ το Elden Ring εδώ έβαλα στην κουβέντα τότε. Δηλαδή, εγώ αυτό που σκεφτόμουν ήταν ακριβώς η ιδέα που είχε ο Μιαζάκη για το Elden Ring, που δεν το είδαμε, πιστεύω, και στο 100% τα πολλά Dark Souls μέσα σε ανοιχτό κόσμο. Δηλαδή, σκεφτόμουν ένα ανοιχτό. Δηλαδή, κάνα το δικηγόρο του διαβόλου πάνω στο να κάνουμε open world παιχνίδι Resident Evil, γιατί να δούμε πού θα πάει. Είναι να κάνουμε. Εντάξει, και το Village, αν σκεφτείς, έχει μια semi-open. Δηλαδή, πας, έχει ένα διαφορετικό μάσιον από εδώ, ένα διαφορετικό μάσιον από εκεί. Τώρα, σε πιο μεγάλη κλίμακα είναι να έχει πολλά Resident Evil. Δηλαδή, να έχει ένα mansion
που θα το εξερευνήσει για πάρα πολλή ώρα και θα κάνει το Resident Evil 1, θα παίζει το Resident Evil 1, να έχει πιο εκεί μια Raccoon City, την οποία μπορεί να εξερευνήσει. Και όλα αυτά ενδιάμεσα να ενώνονται με ένα open world περιβάλλον, το οποίο θα είναι εντελώς survival. Δηλαδή, από το να φτάσει από το. Να φύγει από τη Raccoon City και να πα στην επόμενη μεγάλη περιοχή, το επόμενο μεγάλο Resident Evil, να φτύσει αίμα για να πα. Δηλαδή, να θα μπορούσε να γίνει σωστό μπαμπάτσικο remake το Resident Evil 3. Αυτό που λέγαμε, είχαμε την ευκαιρία να παίζει το Raccoon City μέσα σε ολόκληρη Raccoon City. Αυτό ήταν, ναι, το έχουμε συζητήσει με το Fire. Αυτό ήταν το... Θυμάμαι όταν είχε βγει το Resident Evil 3, δηλαδή, που το είχα παίξει στο PS1 και αργότερα στο PC, ότι αυτό ήταν το selling point, αν θέλεις, ότι από εκεί που ήσουν σε κλειστούς χώρους, ξαφνικά ναι, είσαι έξω στην πόλη. Βέβαια πάλι, και αυτό μια οπτασία είναι και η πόλη είναι δωμάτια διάδρομη. Ναι. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Έχει ένα χαρακτηριστικό αυτό, το γεγονός ότι θα μπορούσες να είσαι όντως σε μια πόλη. Νομίζω τα καλά κριτήρια του open world είναι σε παιχνίδια που δεν σε χαλαρώνουν. Το Elden Ring δεν μπορώ να πω ότι σε χαλαρώνει. Είναι αρκετά χαλαρωτικό, έχει όμορφες στιγμές ηρεμίας, ας πούμε, που κάνεις traversal. Το Resident Evil δεν μπορεί να είναι αυτό, δεν μπορείς να έχεις ήρεμο traversal. Δηλαδή και στο Walking Dead, ας πούμε, που βλέπεις, ή που περπατάνε, είχε πολλά πλάνα, ειδικά στις πρώτες σεζόν, που περπατάνε κατά μήκος γραμμών τρένου. Ξέρεις, ανοιχτή χώρη, δάσος αριστερά-δεξιά, αλλά ανοιχτή χώρη, δηλαδή μπορούσες να δεις τον Walker να έρχεται, αλλά και πάλι ποτέ δεν ήταν χαλαρή. Καταλαβές, δηλαδή πάντα υπήρχε αυτή η ένταση. Πάντα αυτό που, να στο θέσω λίγο καλύτερα, αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι όταν πηγαίνεις στο dungeon, που κάθε dungeon να είναι, να είναι ένα μεγάλο Resident Evil, να είναι horror, να γίνεται horror το παιχνίδι, survival horror, και όταν είναι έξω, να γίνεται action survival. Δηλαδή να παραμένει το συνδετικό το survival, ότι πρέπει να επιβιώσεις αυτόν τον ανοιχτό κόσμο, αλλά όταν θα φτάσεις εκεί πέρα, θα πάρεις τη Resident Evil... Τι γίνεται, αυτό με το survival horror εκμηδενίζεται άμα βάλεις το open world μέσα, με ποια έννοια. Το Resident Evil είχε δύο πράγματα τα οποία το έκαναν να είναι survival horror, ενώ το Silent Hill δεν είναι survival horror. Το Silent Hill σου δίνει αρκετά resources και σου δίνει και αρκετά μεγάλους χώρους να αποφύγεις τη μάχη. Το Resident Evil σε κάποια σημεία αναγκαστικά θα πρέπει να κάνεις stand your ground, πόσο μάλλον πιο μετά που σκάνε και τα Hunters, ας πούμε, στην έπαυλη, ή και στο remake του 2, τα Leakers, δύσκολο θα τα αποφύγεις. Και είναι και σε ένα σημείο που είναι και δύο μαζεμένα. Άμα έχεις, και η πρόκληση των original Resident Evil είναι ότι έχεις περιορισμένα άμμο, τα οποία είναι και κρυμμένα στο χώρο, δηλαδή δεν είναι σε κάθε περιοχή λάμπουν τα αντικείμενα. Θυμάστε ότι πρέπει να πας να κάνεις interact με κάποιο τυχαίο σημείο. Και μπορεί να είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνεις, είναι ένα σερτάρι, αλλά υπάρχουν και άμμο σε άκυρα σημεία. Τα οποία ειλικρινά, δηλαδή, όταν έκανα το μαραθώνιο που τον ετοίμαζα και είχα ανοίξει τον οδηγό στο Evil Resource, ξέρω εγώ, και μου δείχνει σε κάθε δωμάτιο τι υπάρχει. Και είμαι σε φάση, μαλακά, έχω παίξει αυτό το παιχνίδι 8 φορές. Δεν ήξερα ποτέ ότι σε αυτό εδώ το σημείο, άμα κάνεις interact, στη σκούπα, ρε μαλακά, στον κουβά της σκούπας, της φουγκαρίστρας, υπάρχουν acid ammo για τον grenade launcher που λέει ο λόγος. Ναι. Έχεις αυτό το πράγμα με τα resources και το πώς θα τα χρησιμοποιήσεις. Γιατί άλλο να παίξεις Resident Evil πρώτη φορά, να είσαι και λίγο κλασμένος που πάω, χάνομαι, πάλι ζόμπι εδώ, πάλι ζόμπι εκεί. Οι περισσότεροι προτάρτες εντωμεταξύ τρώνε πάρα πολύ αχρία στο damage που παίζουν Resident Evil. Και είναι άλλο να είσαι σε φάση ότι κάνω optimize το run μου, ότι κρατάω το πιστόλι για αυτούς τους εχθρούς γιατί είναι πιο decent, και κάθε ζόμπι θα φάει μια καραμπινιά στο κεφάλι και τέλος. Καταλαβαίνεις, όταν παίζεις με open world, γιατί σε αυτά τα games το balance είναι και λίγο ότι είσαι σε συγκεκριμένους χώρους με συγκεκριμένα resources. Αν βάλεις το open world, που εγώ σου λέω έχει και crafting. Okay, γιατί crafting είχε το Resident Evil 3, είχε τα gunpowder και τα καινούργια remake έχουν. Να πρέπει να πας να σκυλέψεις κάποιο gun shop ή κάποιο βενζινάδικο για να πάρεις resources. Όταν αυτά τα πράγματα αρχίζουν και μπαίνουν, δεν γίνεται να σκάσεις εσύ στο Raccoon City που θα σε περιμένει ο Nemesis, στο RPD, και να είσαι ζωσμένος μαλάκα με τη ζώνη του Rambo. Χάπνετε τελείως. Το survival horror φεύγει out the fucking window. Ούτε είναι ωραίο να σου παίρνει τα πράγματα για κάποιο story λόγο.
που λέει ο Νόμ. Ναι, κατάλαβα. Ότι δεν θα λειτουργήσει. Ναι, το open world θα έπρεπε να λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, ένα concept που σκέφτομαι. Death Gone. Φάση, το σκέφτεσαι. Το Resident Evil. Το σκέφτομαι με την έννοια ότι το open world θα μπορούσε να είναι πιο δυναμικό σε φάση ότι πρέπει να μαζέψουμε κάποια materials. Γιατί αυτά είναι το σενάριο των Resident Evil συνήθως. Το Resident Evil 3, το πρώτο μισό είναι να μαζέψεις τρία πράγματα και να φύγει το τρόλεϊ. Έτσι, για να δραπετεύσεις από τη Raccoon City. Όπου πας εσύ σε αυτά τα τρία dungeons για να φέρεις το κουβά με το λάδι, το πιτόνι, ξέρω εγώ, και το spark plug, και περνάτε σε μια επόμενη φάση. Σε αυτή την επόμενη φάση θα έπρεπε να είναι open world traversal, όπου κάνετε άμυνα στην ουσία, γιατί αναγκαστικά, άμα μπεις και εσύ μέσα σε αυτόν τον κόσμο της Raccoon City που λέει ο λόγος, το βλέπεις και στις ταινίες. Πάνω από το ένα σημείο στο άλλο, γαζώνουν τα πάντα στην πορεία και όπως γαζώνουν τα πάντα στην πορεία, έρχονται και άλλα ζόμπι και τέτοια πράγματα θα μπορούσαν να παίξουν σε ένα open world. Ότι θα παίξεις πιο stealth ή θα αρχίσεις να πυροβολάς και θα αρχίσεις να μαζεύονται ζόμπι. Δεν ξέρω πώς θα δουλεύει πολύ σε Resident Evil το open world. Δεν μπορώ το Dying Light δεν το έχω παίξει, δεν ξέρω τι φάση είναι. Το ένα πιο πολύ. Αν ο ανοιχτός κόσμος, όταν κινείσαι στον ανοιχτό κόσμο του, πώς είναι. Δεν είναι survival horror το Dying Light. Και το Dying Light έχει και τη φάση ότι καταρχάς είσαι agile enough, ειδικά μόλις πάρεις και κάποια upgrades, είσαι agile enough που δεν σε ακουμπάει τίποτα. Άμα δεν θέλεις να σε ακουμπήσει, ούτε το κράσπεδο δεν σε ακουμπάει, ρε φίλε, άμα θέλεις. Κάνεις τόσο παρκού που φεύγεις μαλάκα εκτάμενο στο αέρα. Πιο μετά νομίζω βάλουμε. Με το glider. Και grappling hook και καλά στο βίο που έχει τον glider, ναι, εκεί και αν δεν σε ακουμπάει κανένα, αλλά απορώ πως δεν βάλανε barrel roll στο glider να πηγαίνεις inverted μαλάκα από το δρόμο πάνω. Δηλαδή σε φάση όχι απλά δεν ακουμπάτε, σας φτύνω κιόλας, ανάποδα. Πάντως η δουλειά που ρίξανε στο Dying Light εδώ 2 χρόνια τώρα μαλάκα είναι μυθική. Έχουν ξεπατωθεί να βγάζουν updates, ρε. Ναι. Δεν είναι πάλι και αυτή η εταιρεία που σέβεται. Για και το Dying Light 2 δεν ήταν αρκετά κακό. Δεν είναι τόσο καλό όσο το ένα, αλλά αυτά τα παιχνίδια πρέπει πάντα να τα συγκρίνεις με τον αρχικό προκάτοχό τους. Δηλαδή... Ναι, είναι sequel. Τι νόημα έχει το sequel? Εγώ θα σας πω για το ερώτημα που θέτει ο Τζίνις, ότι αφού υπάρχει το Darkhood, ας πούμε. Μπράβο. Σίγουρα θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα πιο open Resident Evil. Κοίτα, η δυναμική οικονομία είναι κάτι το οποίο Capcom το έχει πετύχει από το 2005 με το Resident Evil. Έχεις πολλές σφαίρες για το Magnum, δεν πέφτουν άλλες σφαίρες για το Magnum. Ναι. Οπότε, μπαίνεις στο gun shop να το λουτάρεις, αν έχεις πολλά πυρομαχικά, είναι όλα τα ντουλάπια άδεια. Ή έχουν το 1/10 του τι θα είχαν αν ήσουν στεγνός. Και όταν είσαι στεγνός, μπαίνεις μέσα, ξέρεις τι, πρέπει να δουλευτεί πολύ το instancing για να δουλεύει αυτό. Δηλαδή να λες ότι δεν θα έχουμε respawnable materials. Να διατηρηθεί το survival στοιχείο. Θα έχουμε πείνα και δίψα και θα πρέπει να διαχειριστείς και αυτά. Δηλαδή πρέπει να βαρύνει πολύ το gameplay. Μια πολύ καλή τέτοια επιλογή σου έδινε το New Vegas, το Fallout. Το Fallout είχε ένα survival mode το οποίο σου έλεγε πρέπει να κοιμάσαι, να τρως και να πίνεις αν θες να παίξεις το hardcore mode. Αλλιώς έπαιζες το κλασικό mode που ήσουν ο Χριστός. Δεν είχες και προχτό. Λοιπόν, καταλαβες. Οπότε, πώς να το θέσω ρε παιδί μου. Είναι λεπτές ισορροπίες αυτές που πρέπει να επιτευχθούν εδώ. Τώρα, εάν θέλουν να κάνουν αυτό το άνοιγμα στο open world, μπορούμε να καταλάβουμε ενδεχομένως και γιατί ρίξανε τόσο focus αυτή την περίοδο στο Dragon's Dogma, γιατί το είπαν και οι ίδιοι από την Capcom, λέει αναπτύξαμε νέες τεχνολογίες για το Dragon's Dogma, μπορούν να εξυπηρετήσουν και άλλες IPs. Mm-hmm. Open world Devil May Cry. Γιατί όχι open world κάτι σαν το Dino Crisis, ας πούμε, σε μια τροπική ζούγκλα, αντί για open world Resident Evil που η κλειστοφοβία είναι ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά. Το ακούω αυτό που λέτε, να μου λες. Ναι. Κοίτα, το Resident Evil 4 είναι σχεδόν 10 παιχνίδια. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τότε τι age είχα τραβήξει με το minigame εκείνο στο shooting range, αλλά δεν το ξανάγγιξα ποτέ αφού πήρα τα achievements και η απόλαυσή μου του παιχνιδιού πήγε 10 επί, δηλαδή δεν μου έκανε αυτή την τεράστια κοιλιά για να πυροβολάω ρακούν με δυναμίτες, ξέρω εγώ. Απλά το αδιαφορούσα, το προσπερνούσα και πήγαινα παρακάτω και παίρνουσα καλά. Όλα τα πολύ καλά στο Final Fantasy Rebirth. Σίγουρα. Είναι τέτοιος τύπος. Θα φορούσα μια θηλιά στο λαιμό μου, θα την είχα σε ένα πουλί πάνω στον τοίχο και θα είχα ένα κουμπί με βενζινοκινητήρα από δίπλα και να κοπεί το ρεύμα πάλι να κρεμαστώ, να μην με σώζει τίποτα. Λοιπόν...
Το θέμα είναι... Είναι το pacing και η ατμόσφαιρα, γιατί αυτό που θα πω για τα Resident Evil τουλάχιστον, 7, Remake 2 και Remake 4, η ατμόσφαιρα ήταν απαράμιλη όποιος και να σου. Το Village ήθελα να το κάνουν Luna Park, γιατί δεν ξέρω αν το έχουν ξαναναφέρει στο AAA, ότι βγήκε ο ίδιος ο σκηνοθέτης και είπε «I wanted this to be a horror ride». Δεν ήθελε δηλαδή να φτιάξει το πιο σοβαρό horror παιχνίδι όλων των εποχών. Ήθελε να φτιάξει ένα «What the fuck is happening» horror παιχνίδι. Και σε αυτό το καταφέρνει. Αλλά το Shadow of Rose, φίλε, έχει ένα από τα πιο τρομακτικά segments που έχουμε δει ever σε Resident Evil. Είναι μια σκηνή με κάτι mannequins που όταν δεν τα κοιτάς σε καταδιώκουνε. Μου είχε κατέβει νερό, ρε. Μιλάμε, ήταν επικό το σκηνικό. Οπότε σκέφτομαι το εξής. Το Shadow of Rose, το Resident Evil 2 Remake, παιδιά, στο hardcore, πρώτο playthrough, εμπειρία ζωής, μιλάμε ασφυκτικός τρόμος με τα ακουστικά μες στα σκοτάδια. Ήτανε εμπειριάρα το παιχνίδι, το πρώτο playthrough. Resident Evil 4, όταν πας να πάρεις από το Deep Freeze το κλειδί και βγαίνουν regenerators εκεί στο remake, καμία σχέση με το OG, ρε. Οι regenerators του remake είναι freaky, μαλάκα, είσαι έτσι. Οπότε αποδεδειγμένα μπορούν να δημιουργήσουν horror σε πιο εκτενή περιβάλλοντα, αν θες. Θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ σωστά όταν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Και πώς θα το εμπλουτίσεις μετά αυτό? Θα το κυνηγήσουν σαν live service, μην τρελαίνεστε, υπό την έννοια του θα δημιουργούν events μέσα σε αυτά τα περιβάλλοντα κατά περιόδους. Δηλαδή θα προσθέτουν κάτι το οποίο θα το κάνει πιο δυναμικό, θα είναι κάτι τελείως στατικό το οποίο θα το δώσουν as is και θα παραμείνει έτσι για πάντα. Είναι μεγάλο project. Το θέμα είναι μέχρι πού φτάνει, ρε φίλε, η φαντασία του δημιουργού. Γιατί το Demon's Souls το πρώτο στο PlayStation 3, έτσι και το αγόραζες Halloween, δεν πήγαινες πουθενά, ρε φίλε. Γιατί στην πρώτη γέφυρα ήταν γεμάτο Black Phantoms, είχαν event για το Halloween και ήταν η κόλαση. Ένα πολύ απλό event των ημερών και τα Χριστούγεννα ήταν η μισή εχθρή στο περιβάλλον. Άγιο Βασίλειδες, ναι. Έκανες παρέλαση. Τέτοια παιχνίδια μπορείς να τα κάνεις ιδιαίτερα με μικροπινελιές. Όπως το Art Dragon στο πρώτο Dragon's Dogma, το οποίο ανέφερα στο προηγούμενο AAA. Το οποίο είχε stats βάσει του τι συνέβαινε στο σερβερ. Αλλά πριν 3 χρόνια θα ήμουν πιο αισιόδοξος. Τώρα που άρχισαν πάλι τα τσογλανίτσικά τους με το Resident Evil 4 και το Dragon's Dogma, μου φαίνεται επίφοβο να το τραβήξουν σε τέτοια κατεύθυνση, γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό να το ξεχυλώσουν με άλλα πράγματα το παιχνίδι μετά. Και δεν θα θέλαμε να το δούμε. Επίσης κάτι πρέπει να γίνει στους χαρακτήρες των Resident Evil, παιδιά. Ο Chris είναι 50. Κάτω, εγώ δεν τα έχω χάσει με την ιστορία. Η Jill είναι 41 πλέον. Δηλαδή, μαθουσάλεσε λίγο θα γίνω. Πρέπει να πάει για σύνταξη. Πρέπει να έχουμε χάσει τον Άλεξ πάντως. Έχει κολλήσει. Δεν βλέπω να κινείται. Κάπου έφαγε φρίκι. Ναι, καλά. Είπαν και κάνα δύο ωραία στο stream που βγήκε το κοινό. Καλά, για το πού θα συνεχιστεί το story, αν παρακολουθείτε το story πλέον στο Resident Evil και δεν ξέρω πού έχουν φτάσει, ας πούμε το έχουν αφήσει ανοιχτό το story του Revelations, του 2, που είναι μέσα η Claire κλπ. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι όντως προς τα εκεί το πάει. Αν ένα παιχνίδι πάντως, ένα IP της Capcom είναι για να γίνει τελείως open world φάση κλπ, αν δεν είναι ήδη με τα επόμενα που έχουν βγει, είναι το Monster Hunter. Που σίγουρα θα το πάνε σε μια τελείως open world, τέτοιο με events όπως λες, που κάνανε και events και στο... Να, ο Άλεξ προσπαθεί να ξαναμπεί. Δεν ξέρω αν πήρες γραμμή το Monster Hunter event στο Exo Primal. Όχι, δεν... Πολεμάς το Ράθαλος και μαζεύεις τη στολή του Ράθαλος σε sci-fi έκδοση όπως το Monster Hunter. Φοράς τα κομμάτια του, ξέρω εγώ, και κάνεις ένα shoot. Ωραία, δώστε μας... Το επόμενο event είναι Mega Man. Exo Primal για πάντα. Δώστε μας ένα λεπτό τώρα να επανέλθει λίγο, Άλεξ. Το χάσαμε πάλι. Ή έχει κάνει άκρη. Έλα. Λοιπόν, είχαμε ένα μικρό έτσι απρόπτο με τον Άλεξ. Δεν ξέρω τώρα αν έχετε ακούσει το rant. Τι έχετε ακούσει. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν θα είναι μέσα στο τελικό τέτοιο. Όχι, director's cut, δεν ήθελες, director's cut θα πάτε τώρα. Λοιπόν, κύριε... Γραμμημένα. Κύριε... Το World Resident Evil, μάλλα, δεν βάλεις τώρα τον πιβ να ουρλιάζεται κάποιο.
Εντάξει. Έλα, πες. Τι, τελειώσαμε το Resident Evil. Εναρμονία, εναρμονία γαμισιού ήταν σήμερα, μαλακά. Ειλικρινά, ό,τι μπορούσε να χαλάσει, χάλασε. Δεν ξέρω, δηλαδή. Περιμένω ότι μέχρι να τελειώσουμε να γράφουμε το τριπλή θα είχε αντιναχθεί και το PC. Δηλαδή, το περιμένω ότι αυτό θα γίνει. Ή θα φάω squatting, ή και τα δύο μαζί. Θα φάω squatting. Αυτό, μπορεί, αυτό είναι πιθανό, αυτό είναι πιθανό. Λοιπόν, το Open World Resident Evil θα το έβλεπα μόνο σε multiplayer project. Σε outbreak κατάσταση, που έχει ήδη γίνει το πείραμα με το Outbreak, όπου το Outbreak έπαιζε σαν multiplayer Resident Evil, αλλά προφανώς είχες ένα άλλου είδους έντασης, γιατί ναι, δεν ξέρω καν, επειδή δεν έχω τελειώσει το Outbreak, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορείς να σε κυνηγήσει ο Nemesis εκεί, δεν θυμάμαι, πρέπει να παίζουν και ένα boss fight με ένα Tyrant σε κάποια φάση, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Αλλά αυτό το οχταπλό Resident Evil, στο οποίο, ξέρεις τι, θα ήταν πολύ ωραίο risk reward σενάριο, ότι έχετε ας πούμε 5 objectives και θέλετε να πάτε μπουλούκι και υπέ και οι 8 να κάνετε το Raccoon Police Department που λέει ο λόγος λαμπόγιαλο, αλλά όσο προχωράτε έτσι σαν κοπάδι να γίνεται πιο δύσκολο το survival, γιατί θα σκάνε περισσότερα ζόμπι και περισσότερα ζόμπι και πιο ανεπτυγμένα BOW όσο προχωράει η νύχτα, ή θέλετε να πάρετε take your chances και να πάνε δύο ας πούμε να κάνουν το objective άλλοι δύο εκεί και τα σχετικά. Έχουμε τις περιπτώσεις Left 4 Dead που έχουμε ναι, δει σε συνεργατικότητα, εντάξει, οκ. Okay. Και εγώ θυμάμαι τώρα, ο Φάιο θα μου βοηθήσει σίγουρα, υπήρχε ένα χωροράκι MMO πάρα πολύ καλό, εξαιρετικό, με RPG όμως, χωρο RPG. Το θυμάσαι, το έχεις παίξει ρε Φάιο. Δεν θυμάμαι με τίποτα το όνομά του. Τι πραγματεύεται, πες μου λίγο. Δεν μπορώ να το λέω αυτή τη στιγμή, είναι blank. Θυμάμαι ότι ήταν ένα πολύ καλό χωρο RPG. Εποχής. Πριν 10 χρόνια, πριν, δηλαδή ήταν στο ατελειώμενο του PlayStation 3, Xbox 360. Για PC προφανώς, έτσι. Αλλά ήταν Sanctuary, κάτι δεν μπορώ να. Μόνο για PC. Και ήταν εξαιρετικά καλό. Πήγε άκλα αυτό, παιδί μου. Ήταν MMO horror. Που μου κάνει εντύπωση γιατί προσπαθούσαν να κάνουν MMO horror. Δεν είναι στο Hellblade London. Όχι, όχι, όχι. Το οποίο ανακοινώθηκε και συνέχεια. Όχι, όχι, όχι. Δεν το θυμάμαι τώρα ποιο ήταν. Μπορεί να μας βοηθήσουν και τα παιδιά στο chat. Μήπως πηγαίνανε σε MMO καταστάσεις. Μιας και ανέφερε ο Vandravillis για multiplayer κλπ. MMO, βλέποντας... σίγουρα όχι MMO. Αλλά multiplayer με ένα αριθμό ατόμων, ναι, αλλά και πάλι δεν θα είναι αυτό το single player Resident Evil. Δεν θα έχεις αυτά τα boss fights. Δεν θα έχεις αυτά τα cinematics. Δεν ξέρω δηλαδή πώς θα μπορούσαν να το φτιάξουν. Να το κάνουν, να σου δώσει και αυτή την κινηματογραφική εμπειρία και να βάλουν και το open world μέσα, δεν ξέρω. Δεν είδαμε και το Last of Us Online. Ναι ρε πούστη μου. Είμαι σίγουρος ότι χάσαμε, ότι ήταν μεγάλο το πλήγμα στη βιομηχανία. Λοιπόν, εντάξει, έλα για κλείσουμε τώρα, γιατί ο Μανδραβίλης έχει κουραστεί με την κατάστασή του. Να πούμε και το τελευταίο νάκι, έτσι που θέλω να σχολιάσουμε κλπ. Αυτό που βγήκε, εντάξει, δεν σχολιάζουμε, έχετε καταλάβει, στο AAA δεν σχολιάζουμε καφενιακά για πλαίσιο 5 Pro και τέτοια. Γιατί δεν έχει κάποια αξία να δεν έχει κάτι από αυτό. Ναι, το game καφέ είναι που είναι εξίσου για καφενειακές κουβέντες, το συζητήσουμε. Τώρα εδώ πέρα δεν έχει κάποια αξία άμα δεν υπάρχει κάτι από αυτό. Αλλά αυτό που αναφέρθηκε και είναι κάτι υπαρκτό πλέον, είναι αυτό που είπε ο Phil Spencer για το Xbox και ότι σκέφτηκε πάρα πολύ ανοιχτά. Δηλαδή έκανε ανοιχτή πρόσκληση, έλα Epic Store να βάλεις ένα launcher μέσα στο Xbox μου, να έρθει και το Steam να βάλει και ένα launcher, να έρθει ξέρω, και το GOG δεν ξέρω, να βάλει και ένα launcher, να ανοίξει τόσο πολύ το Xbox Store και να μπορείς να αγοράζεις μέσω του Xbox, μέσω του Xbox σου παιχνίδια από το Epic Store, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς. Αν δεν γίνει σε αυτή τη γενιά αυτό, θα γίνει σίγουρα στην επόμενη για τη Microsoft, θεωρώ. Γιατί η κονσόλα τους θα είναι σαν PC, σαν... Πώς ήταν το... Πώς λέγονταν το Steam, το Steam Machine τότε, πώς λέγονταν. Steam Machine λεγόντουσαν, ήταν Steam OS. Προς τα εκεί θα πάει το Xbox, είμαι σχεδόν σίγουρος. Ναι, ποια αξία όμως έχει για το χρήστη. Μπορούμε να πούμε πολλές αξίες, μπορούμε να βρούμε πάρα πολλές πρακτικές. Ο χρήστης που δεν έχει PC ρε Μίτσο. Ναι ρε φίλε, αλλά ο χρήστης που δεν έχει PC, γι' αυτό το λόγο δεν έχει PC. Θα αλλιώς θα παίρνει PC. Θέλω να σου πω, να πάρω εγώ, να αγοράσω κάτι από το Epic, θα το μπορώ να το παίξω μέσα στο Xbox. Όμως. Θα είναι απλώς παιχνίδια τα οποία είναι compatible προφανώς. Δεν θα είναι όλη η βιβλιοθήκη, ρε φίλε. Κέρδος δεν γίνεται αυτό. Με τι κέρδος αυτό εδώ, σε κονσόλα.
Αυτό ναι, αυτό είναι το ακούω που λες. Και κάναμε full cycle. Ναι, ναι, αυτό το ακούω. Δηλαδή, σε περίπτωση ανοίγματος σε φορητικές καταστάσεις, έχει νόημα ούτε αυτό. Ούτε καν σε φορητές καταστάσεις, φίλε. Δηλαδή, αντί για Xbox OS να τρέχει Steam OS που λέει ο λόγος, ή κάτι αντίστοιχο, να βρει η Microsoft μια μέση λύση, είμαι σίγουρος ότι δουλεύουν. Το έλεγα τώρα που μιλούσα πιο πριν. Είχε ανακοινώσει σε κάποια φάση ή η Valve ή η Microsoft ότι θέλουν να φέρουν το Game Pass για όσους έχουν το Game Pass να μπορούν να παίζουν τα παιχνίδια στο Steam. Πάει πάρα πολύ καιρός που έχει αναφερθεί αυτό. Δεν ακούσαμε κάτι καινούριο. Και νομίζω γίνεται γιατί στην ουσία το να βάλεις storefronts όπως θέλουν να κάνουν στα κινητά που θέλουν να έχουν την δυνατότητα να έχει ο καθένας το δικό του storefront και να μην περνάει απαραίτητα από το Play Store και το iOS, το Apple Store, εκεί τι να σου πω ρε παιδί μου, τα κινητά τώρα, όχι, κάνει λίγο breakdown, όσο το σκέφτομαι τόσο κάνει breakdown σαν επιχείρημα. Οκ, να έχεις ένα παιχνίδι το οποίο τρέχει στο κινητό και να θες να το πουλήσεις από τη δική σου πλατφόρμα για να πάρεις όλο το revenue εσύ και να μην χρειάζεται να δώσεις 30% στην Apple. Οκ, αλλά αυτό που λέει ο Phil Spencer τώρα, να φέρει το Steam που λέει ο λόγος στο Xbox, remote play, οκ, αυτό ναι, που ήδη μπορείς να το κάνεις, ανοίγεις το browser και το κάνεις ήδη από το Xbox. Ναι, 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 ναι. Οκ. Ποιος θα μπει να αγοράσει παιχνίδι στο Epic από το Xbox του, για ποιο λόγο, και για ποιο αυτό λόγο σκέφτομαι. Η Epic να πει ναι σε αυτό. Ότι δηλαδή τι, okay, θα έχουμε ένα ακόμα avenue κόσμου ο οποίος θα αγοράζει τα games μας, το οποίο δεν θα μπορεί να τα παίξει. Γιατί για ποιο λόγο να το πάρεις από το Xbox ένα παιχνίδι στο PC. Πάρε το από το PC, πάρε το από τον Epic Launcher, από το site της Epic. Γιατί να βάλεις μεσάζοντα τη Microsoft. Οπότε δεν νομίζω ότι εννοούσε αυτό, γιατί δεν βγάζει νόημα αυτό, αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό προσπαθώ να σκεφτώ, γιατί αν από τη στιγμή γίνει το Xbox, το Xbox hardware, ο PC, το Xbox hardware είναι ήδη PC, μην με τρελαίνετε, ναι, τώρα πράγματα περισσότερο. Να έχει τη λογική, όχι του κλειστού συστήματος, αυτό εννοώ, μιας κονσόλας, να είναι τελείως ανοιχτό πλέον σαν σύστημα. Μετά απλώς θα το λέμε ότι είναι ένα mid-range PC. Πώς να σου το πω, δηλαδή... Κοίτα, υπάρχει ένα νόημα, όπως υπάρχει το νόημα και του Steam Deck, ότι κάνεις ότι μάζεις το παιχνίδι σου για Steam Deck, γιατί έχεις αυτό το πράγμα που είναι ευλογία και κατάρα στο PC gaming, ότι έχεις μια στάνταρ καλυμμένη πλατφόρμα. Ναι, δεν χρειάζεται να το κάνεις optimize για 450 κάρτες γραφικών, το κάνεις optimize για τη μία κάρτα γραφικών που έχει το Steam Deck, για τη μία κάρτα γραφικών που θα έχει το Xbox Series X. Για τα specs, τα συγκεκριμένα specs που έχει κάθε... Ναι, έχει ένα νόημα εκεί. Άμα το πάνε προς τα εκεί, θα είναι πάρα πολύ έξυπνο. Δηλαδή να βγάλει μια φορητή κονσόλα PC, η οποία ναι, να μπορεί να τρέξει Steam, Epic Store και τα σχετικά, γιατί το OS... Μαλάκες, στις Microsoft το λειτουργικό παίζουμε όλοι, είμαστε σοβαροί, ναι, τώρα. Ναι, ναι. Και πιστεύω, το λέω σαν επαγγελματίας πληροφορικής, πιστεύω ότι η Microsoft, αν όχι μέσα σε αυτή τη δεκαετία, στην επόμενη θα αρχίσει να μεταφέρεται προς Linux μεριά. Δηλαδή, ακόμα και αν το λέει ακόμα Windows με άλλο όνομα ή κάτι τέτοιο, η φιλοσοφία είναι ότι θα γκρεμίσει το Windows όπως το έχει και θα περάσει σε Linux. Φιλοσοφία. Οπότε ακόμα και αυτό τώρα ίσως να έγινε η Valve τους ανάγκασε να το κάνουν πιο απότομα στο gaming τμήμα, να μπορούν να υποστηρίξουν το Linux για τα παιχνίδια, γιατί αυτή τη στιγμή άμα στο Steam Deck δεν μπορείς να τρέξεις τα Game Pass παιχνίδια, παρόλο που είναι το ίδιο γαμωμένο game, έτσι. Δηλαδή Sea of Thieves άμα το έχεις αγορασμένο στο Steam, το κατεβάζεις στο Steam, το παίζεις, αλλά δεν μπορείς να τρέξεις την Game Pass έκδοση του Steam. Είναι, ρε παιδί μου, τι να σου πω, δεν είναι τελούλου κατάσταση. Εγώ το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι η Microsoft κάνει συνεχείς προσπάθειες να ανοίξει την αγορά, την gaming αγορά, συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, και γενικότερα προσπαθεί να αναμοχλεύει συνέχεια τις καταστάσεις και να σπάσει αυτό το παραδοσιακό σπυρί για την ίδια του console gaming κλπ, το οποίο δεν τη βοηθάει. Καλά, το κάνει σε μεγάλο βαθμό γιατί τον έχουν φάει κανονικά. Οπότε δεν έχουν γεννηθεί. Έτσι, δηλαδή, τον είχαν φάει κανονικά. Δεν νομίζω ότι πλέον είναι. Να το πω λαϊκά. Να το πω λαϊκά. Προσπαθεί να τα κάνει μπουρδέλο, ρε παιδί μου, στην αγορά. Ναι. Να τα κάνει τόσο μπουρδέλο που να μην βγάζει νόημα για τη Sony και το PlayStation τι πρέπει να κάνει μετά. Να μην μπορεί να έχει μια στρατηγική. Δεν νομίζω ότι τα κάνει μπουρδέλο. Έρχεται απλά και σπάει τους πυλώνες
του console gaming. Ναι, εγώ το παλαϊκά, ρε παιδί μου. Το παλαϊκά, σπάει τα τείχη, αν θέλει. Γιατί το console gaming τι ήταν? Πάντα ήταν ένα μικρό καλλιτεχνικό χωριό στο PC gaming. Άσχετα αν το PC gaming μπορεί να έπεσε και να ξαναήρθε σε δημοτικότητα. Στην ουσία αυτό ήταν. Ήταν ένα μικρό safe space γύρω από το τι γίνεται έξω με το PC. Το ίδιο hardware τρέχουν, σε PC φτιάχνονται τα games. Δηλαδή, αυτό είναι. Το DNA είναι ίδιο. Είναι παιδί του PC gaming, το console gaming. Ναι. Simple as that. Και απλά σπάει τα τείχη. Το κάνουν, το αποδομούν στα βασικά του κομμάτια, σε φάση ότι, ρε παιδί μου, η κονσόλα τι είναι? Είναι το operating system της που την κάνει να είναι κονσόλα, ή είναι το ότι μας προτιμούν οι developers γιατί το hardware είναι εκεί σταθερό και αμετάβλητο? Που βλέπουμε ότι και το hardware πλέον, ακόμα και αυτό το κομμάτι που ήταν, ρε παιδί μου, πριν PlayStation 3 έχει καλυφθεί μέχρι το PlayStation 4. PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5, τώρα ακούς για PlayStation 5 Pro. Ακόμα και αυτό, δηλαδή, όλη η νοοτροπία της κονσόλας καταραίει, αν θέλεις. Αυτή αυτό ακριβώς κάνει βήματα ώστε να καταρρεύσει όλο το αφήγημα του να κάνει την ανάγκη να αγοράσει κονσόλα. Δηλαδή, μέσω αυτού, δηλαδή, αποδυναμώνει την κονσόλα την ίδια τον Από την άλλη μεριά, γιατί σου έχει ήδη σπάσει το ότι δεν χρειάζεσαι κονσόλα για να παίξεις τα games μας. Έχεις PC, έχεις cloud, ό,τι θέλει, κινητά, ό,τι θες. Τώρα έρχεται και από την άλλη μεριά ότι το ότι έχεις κονσόλα δεν σε εμποδίζει από το να παίξεις και άλλα πράγματα έξω από την κονσόλα. Δηλαδή, σου λέω, άμα γυρίσουν σε επόμενο λειτουργικό επίπεδο και σου πούνε ότι, ρε παιδί μου, είμαστε συμβατά με Steam Deck, με Steam OS που λέει ο λόγος, κάνουν κάτι. Κάποια συνεργασία με τη Valve που λέει ο λόγος. Φέρουν Linux μέσα στο Xbox, σαν native υποστήριξη. Όπως έκανε το PlayStation 3, δηλαδή, όπως τις αρχές. Το PlayStation 3 μπορείς να βάλεις Linux, αν θέλεις. Μπορούσες να γυρίσεις σε Linux και να έχεις ένα λειτουργικό σύστημα εκεί. Αλλά δεν έχει σχέση με την κονσόλα, δηλαδή δεν είναι ότι από το Linux έτρεχες Metal Gear 4. Όχι, αυτό γίνεται. Okay. Εδώ θα μιλούσαμε για κάτι integrated, ότι το Xbox κάνει και Xbox πράγματα, κάνει και κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, εγώ αυτό καταλαβαίνω σαν λογική. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο Φίλιπ το έχει καταλάβει ίσως 100%. Πολύ ωραία. Άμα μπορεί, ο Φίλιπ στην ουσία τι βλέπει? Βλέπει ότι γουστάρει να παίζει στο Steam Deck του. Το γράφει. Παίζει στο Rogue Ally που είναι Game Pass machine. Και σου λέει αυτό το πράγμα, γιατί η Microsoft την έχει φάει αρκετές φορές, πώς μπορούμε να επεκταθούμε προς τα εδώ? Προφανώς η εύκολη απάντηση είναι να βγάλουμε και μια φορτή συσκευή. Αλλά πώς θα μπορούσαμε να δεθούμε σε software, σε επίπεδο φιλοσοφίας με αυτό το πράγμα? Δηλαδή, το Steam Deck δεν είναι ότι είναι ένα φορητό PC. Είναι και φορητό PC, όπως και το PlayStation 3 είχε και το Unix μέσα. Αλλά το Steam Deck είναι gaming, άλλα πράγματα. Είναι gaming machine, ναι. Έκανε, σου λέω, το Steam Deck έχει κάνει αυτό το οποίο, δεν ξέρω, ίσως είναι απλά επειδή είναι πλέον όριμη τεχνολογία και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Σου έφερε το PC χωρίς να είναι PC. Δηλαδή, σπάει πολλά conventions του PC gaming. Ναι, γιατί στο ROG Ally και σε αυτά, στο ROG Ally και σε όλες αυτές τις κονσόλες, δεν το έχει σπάσει. Δηλαδή, έχεις να μείνει PC σε απλώς σασί φορητού. Ενώ το Steam Deck είναι ακριβώς φτιαγμένο, όπως είναι το Switch, ας πούμε, φτιαγμένο για games, έτσι είναι και το Steam Deck και λοιπά, καλυμπραρισμένο. Εσύ, Five, βλέπεις ότι θα έρθει σύντομα όλο αυτό με το να έχεις δουλειώσεις? Εγώ φαντάζομαι ότι απλά θα δημιουργούν ένα custom rig το οποίο θα έχει τη βάση του ενδεχομένως και στο διεθνώς κυρίαρχο λειτουργικό του σύστημα και μπορείς επάνω να κουμπώνεις πιο πολλά πράγματα. Θα είναι απλά αυτό ακριβώς, θα είναι ένα πάντρεμα μεταξύ του fixed hardware ώστε να μπορεί να γίνεται εύκολο optimization και της πρόσβασης σε στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στα Windows. Δεν έχει νόημα για τη Microsoft αυτή τη στιγμή να κάνει gatekeeping στο brand της, γιατί το brand είναι ασθενές. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή το brand Xbox δεν είναι αυτό που ήταν το 2008. Ναι, θα συμφωνήσω. Πάλι τον χάσαμε τον Alex. Εντάξει.
Εδώ λοιπόν, έχουν αρχίσει να πέφτουν τα ενεργειακά μου επίπεδα, μπρο. Και εδώ, εδώ κάπου εδώ θα τελειώσουμε, γιατί και ο Άλεξ και ο Φάιρ θα αρχίσουν. Λοιπόν, φιλάκια μου, θα λέμε στο επόμενο replay. Μην κλείσεις, θα κλείσω. Γιατί θα χαλάσεις όλα τα παράθυρα. Θα χαλάσεις όλα τα παράθυρα, ενώ μην κλείσεις, να χαιρετήσουμε κι εμείς. Τώρα δουλεύουν τα παμένα τα οξικά. Είδες. Μαλάκα. Έλα. Χαιρετώ. Λοιπόν, με τις αναποδιέσμενες που είχαμε σήμερα λιγάκι με τα τεχνικά προβλήματα του Μανδραβίλαρου, δεν πειράζει. Έχουμε γεμάτο Σαββατοκυριακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάτσατε. Ξαναγυρίσαμε με ένα πολύ χορταστικό επεισόδιο AAA, έτσι να γουστάρετε στα αυτιά σας. Ευχαριστώ και τους δύο, και τον Φάιρθ και τον Μανδραβίλεν. Το βραδάκι να περιμένετε ωραίο λαϊβάκι με τον Μάκη να έχει καβάλα το μουλάρι, να έχει καβαλήσει το μουλάρι, το δώσει και να πάρει την πλατίνα σε παρθένο run του Dark Souls. Κυριακή έχει βιντεάρα από ό,τι ξέρω, και ό,τι παίξει ο Μανδραβίλης στην Κυριακή δεν έχουμε συνεχθεί κάτι, θα πούμε. Φάιρθ, εσύ τα δικά σου, θες να πεις κάτι έτσι προσχόμενο που έχεις στο κανάλι? Τώρα για αύριο συγκεκριμένα το βράδυ είχα μια τεχνική κακοτοπιά, δεν ξέρω πώς θα κινηθούμε, αλλά Παρασκευές Κυριακής, παιδιά, είμαστε πέντε εκεί. Ωραία. Λοιπόν, με τεχνικά θέματα μας έχουν τζώσει. Και δεν σχολιάσαμε, συνεχίζει, και δεν σχολιάσαμε για Alone in the Dark την επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, ναι, αυτά τα φιλιά μας. Δεν πρόκλαμα. Τα φιλιά μας, να είστε καλά, να είστε καλά τα φιλιά μας, μέχρι το επόμενο AAA να παίζετε περισσότερο και να γκρινιάζετε λιγότερο, αφήστε μας. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας. Καλώς ήρθατε, κύριε.